Είσαι ο φρακταλικός. Μάλιστα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα-πρώτα με αυτό το οποίο, ένα ερώτημα το οποίο σας έθεσα, το οποίο θέλω να το καταλάβουμε. Μερικοί μάλιστα το απαντήσανε, αλλά θα ήθελα λιγάκι να το συζητήσω. Και αυτό είναι το εξής. Πέστε ότι έχω ένα γραμμικό σύστημα, ας πάρουμε την περίπτωση ενός γραμμικού συστήματος, ή βρισκόμαι κοντά, πάρα πολύ κοντά σε ένα σημείο ισορροπίας υπερβολικού τύπου, και πέστε ότι αυτό το σημείο ισορροπίας, πέστε ότι είναι και κόμβος, ότι είναι και ευσταθής κόμβος. Εντάξει. Οπότε, να το σημείο ισορροπίας. Σήμερα πώς το μήνος είναι? Είναι 10ο μήνος. Περνάει ο καιρός. Λοιπόν, πέστε λοιπόν ότι έχω λοιπόν αυτό το σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι ένας ευσταθής κόμβος, δηλαδή ουσιαστικά έχει δύο, αν το κάνω έτσι, έχει δύο διευθύνσεις οι οποίες είναι ευσταθείς, και πέστε ότι αυτές οι διευθύνσεις είναι υπογωνία. Ή πέστε ότι είναι το αντίθετο πρόβλημα, ότι έχω ένα σταθή κόμβο, εντάξει, ο οποίος πάλι έχει δύο αναλύωτες διευθύνσεις, οι οποίες είναι υπογωνία. Υπάρχει μια γωνία μεταξύ των δύο διανυσμάτων. Ας πάρουμε την περίπτωση του ασταθούς. Και πέστε ότι αυτή η διεύθυνση έχει ιδιοτιμή 1 και η διεύθυνση αυτή, πέστε ότι έχει ιδιοτιμή... δεν έχει σημασία. Πέστε ότι και αυτή είναι ευσταθής με μικρό ρυθμό εκθετικής αύξησης. Καθώς καταλαβαίνετε, αν αρχίσω με την διαταραχή ακριβώς αυτή την διαταραχή, την 1, αν αρχικά το σύστημά μου είναι αυτή η διαταραχή, στο χρόνο τι, η τιμή θα είναι ε εις την t επί u1. Εντάξει. Και πρόκειται εκθετικά να μεγαλώσει. Μάλιστα, οποιαδήποτε ιδιοτιμή, οτιδήποτε να αρχίσω, οποιαδήποτε τιμή να αρχίσω, οποιαδήποτε αρχική κατάσταση και να πάρω, ή οποιαδήποτε αρχική κατάσταση, αναμένω ότι η κατάσταση μετά από χρόνο t θα πηγαίνει περίπου με το μέτρο αυτήν της κατάστασης, θα πηγαίνει εκθετικά, θα μεγαλώνει με το ρυθμό τάφ. Εντάξει. Δηλαδή, αν επρόκειτο να ζωγραφίσω λογαριθμικά, εδώ είναι ο χρόνος και εδώ είναι το λογάριθμος του χ, και πες ότι αρχίζω από διαταραχές μέτρου 1, οπότε ο λογαριθμός θα ήταν μηδενικός. Εντάξει. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό το οποίο θα βλέπω είναι, πες ότι θα έβλεπα μία, αν ήταν αν άρχιζα με τη U1, θα είχα ακριβώς μία ευθεία η οποία θα είχε ακριβώς κλείσει τέ. Εάν έχω μια άλλη διαταραχή, αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί είναι, μπορεί να γίνει κάτι άλλο, και τελικά όμως όλα θα πηγαίνουν με τέ. Ή μπορεί να πάνε από πάνω και να πηγαίνουν με τέ. Δηλαδή, ουσιαστικά, να καταλήξω να διεγείρω, τελικά όλα θα πάνε στην το χρόνο, όλα θα είναι παράλληλα με το U1. Απλώς μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό συντελεστής μπροστά στο U1 το ίδιο. Το ερώτημα το οποίο σας έθεσα την προηγούμενη φορά είναι το εξής. Πέστε ότι εγώ ήθελα να διεγείρω κατά το μεγαλύτερο τρόπο, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, ήθελα για διαταραχές, να το πω διαφορετικά. Εάν έχω αρχικά διαταραχές μέτρου 1, οπότε υπό μία έννοια εισάγεται η έννοια του μέτρου εδώ, κάτι το οποίο δεν έχω μιλήσει πάρα πολύ. Αυτό έχει φυσική έννοια. Το μέτρο έχει φυσική έννοια και δεν έχει τόσο πολύ μαθηματική. Δεν έχει καθόλου μαθηματική έννοια. Μάλιστα, οι μαθηματικοί απεχθάνονται την έννοια του μέτρου συνήθως όταν μιλάνε για δυναμικά συστήματα. Λοιπόν, το μέτρο έχει φυσική έννοια, και τι μέτρο έχει κανείς έχει μεγάλη σημασία. Εντάξει, είναι η ενέργεια, μπορεί να είναι, έχει φυσική σημασία τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει. Οπότε, εάν αρχίσω λοιπόν με διαταραχές αρχικά οι οποίες έχουν μέτρο 1. Και ας πάρω ένα παράδειγμα, ας θεωρήσω συγκεκριμένο ότι βρίσκομαι σε δύο διαστάσεις και είναι πραγματικές όλες οι διαταραχές. Οπότε, εφόσον είμαι σε δύο διαστάσεις, οι δυνατές αρχικές μου συνθήκες βρίσκονται πάνω σε έναν κύκλο. Εντάξει. Θα είναι οποιοδήποτε πεστή είναι αυτό το διάνυσμα ή αυτό το διάνυσμα ή αυτό το διάνυσμα. Αυτό είναι μέτρου 1. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε το ερώτημα το οποίο έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Ότι έχω ένα σύστημα δυναμικό, πέστε ότι αυτό έχει δύο αναλύωτες διευθύνσεις, να τη μία ιδιοδιεύθυνση, η οποία είναι ασταθής
πέστε με κάποιο ρυθμό, πέστε ένα, δεν έχει σημασία. Και επίσης έχω και μία, να κάνω αυτό είναι ο κύκλος, είναι μέτρου ένα, κανονίζω να είναι μέτρου ένα. Επίσης παίρνω και μία δεύτερη, αυτή είναι η δεύτερη αναλύωτη διοδεύθυνση, η οποία βρίσκεται υπό γωνία θήτα, εντάξει, η οποία πέστε ότι μεγαλώνει με διαφορετικό ρυθμό. Και εγώ αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι θέλω να επιλέξω την αναρχική συνθήκη η οποία θα διεγείρει κατά το μέγιστο την διεύθυνση 1. Εντάξει, το ερώτημα είναι ποια θα είναι η διαταραχή την οποία θα πάρω. Δηλαδή ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι γενικά εφόσον οι καταστάσεις 1 και 2, ας το γράψω μάλιστα και κβαντομηχανικά αυτό το πράγμα, αυτό είναι το διαδιάνυσμα 1, αυτό είναι το διαδιάνυσμα 2, εφόσον η αρχική κατάσταση θα είναι ένας γραμμικός συνδυασμός του 1 και του 2, μάλιστα έτσι φτιαγμένος ώστε το μέτρο να είναι, να είναι το 1, το ερώτημα είναι ποιο χημηδέν πρέπει να πάρω, ούτως ώστε να διεγείρω περισσότερο το 1, να έχω το μεγαλύτερο α. Δεδομένου δηλαδή ότι χημηδέν είναι 1, ποιο είναι το, πώς μπορώ να μεγιστοποιήσω το α, πώς γίνεται το α μέγιστο. Εντάξει. Η αντιμετώπιση την οποία και μερικοί έτσι απαντήσαν και καλά απαντήσαν έτσι, διότι αυτό θα απαντήσει η απάντηση την οποία δώσανε ορισμένοι. Ορισμένοι απαντήσανε σωστά, το οποίο ήταν λιγάκι ενδιαφέρον ότι το βρήκαν αυτό το πράγμα. Η απάντηση την οποία δίνει το 99% της επιστημονικής κοινότητας, να μην πω το 99,9999% της επιστημονικής κοινότητας με μεγάλη, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία ότι κάνουν λάθος, έχει ιδιαιτερότατη σημασία ότι κάνουν λάθος, όλοι θα πούνε ότι βάλε το 1. Προφανώς αυτό μεγαλώνει περισσότερο, αυτό πρόκειται να πρέπει να είναι η αρχική μου συνθήκη. Για να το δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος, είναι τεράστιο λάθος και θα ήθελα να σας το, να το δείτε αυτό το πράγμα για ποιο λόγο. Και ο λόγος είναι ο εξής. Όταν έχω ένα πλαγιογόνιο σύστημα και δεν θέλω να μιλήσω με περίεργες έννοιες, πέστε λοιπόν ότι τα δύο μου διανύσματα βάσης είναι τόσο, και έχω ένα διάνυσμα, ένα οποιοδήποτε άλλο διάνυσμα, αυτά είναι τα διανύσματα βάσης μου. Εάν θέλω να αναλύσω, πέστε ότι παίρνω το διάνυσμα αυτό, το α, και θέλω να το αναλύσω σε αυτά τα δύο διανύσματα, πώς θα το κάνω γεωμετρικά? Για να το κάνω γεωμετρικά, πρέπει ουσιαστικά να φτιάξω το διάνυσμα από το διάνυσμα αυτό και το διάνυσμα αυτό. Οπότε τι πρέπει να κάνω, είναι πρέπει ουσιαστικά να φέρω στο άκρο αυτού του πράγματος, να φέρω ένα παράλληλο διάνυσμα στο 2, ώσπου να τμήσει αυτό το 1. Εντάξει, οπότε η ανάλυση του διανύσματος αυτού είναι α, βλέπετε, είναι α φορές το 1, το οποίο βλέπετε το α σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύτερο του 1, συν το 2, συν β φορές το 2. Οπότε βλέπετε οποιοδήποτε άλλο διάνυσμα, το οποίο δεν είναι το 1, ήδη σας έδειξα ένα διάνυσμα το οποίο έχει μεγαλύτερη προβολή. Δηλαδή το διάνυσμα α διεγείρει περισσότερο το 1 από ότι το 1 το ίδιο. Εντάξει. Πότε θα γίνει αυτό μέγιστο? Προφανώς αυτό θα γίνει μέγιστο όταν αυτή η ευθεία, αυτό όταν αλλάξω τη θέση, γίνει, πάρει τη θέση κάθετη στο 2. Εντάξει, οπότε αυτό το διάνυσμα θα γίνει εφαπτώμενο στον κύκλο. Αυτό είναι το μέγιστο το οποίο θα πάει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η μέγιστη απόσταση την οποία μπορεί να κάνει. Εντάξει, οπότε βλέπετε ότι η μέγιστη, το καλύτερο διάνυσμα, το διάνυσμα το οποίο διεγείρει περισσότερο το διάνυσμα 1, είναι το διάνυσμα το οποίο είναι κάθετο στη διεύθυνση 2. Όπως λέγεται, το διορθογώνιο διάνυσμα του 2. Το οποίο είναι αυτό εδώ, το 1 τόνος. Είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο λέμε στην κβαντομηχανική, το μπρα. Εντάξει, αυτό είναι, αν αυτό είναι το κέτ, αυτό είναι το μπρα εδώ πέρα. Ναι, εντάξει. Αλλά αυτό που έχετε ζωγραφίσει δεν είναι προβολή. Προβολή είναι. Τι σημαίνει προβολή? Είναι αυτό που έχετε σχεδιάσει, δεν είναι η προβολή στο χ, όχι στο α. Όταν λέμε προβολή, εννοούμε να πάρουμε κάτι και να το αναλύσουμε.
Να πάρουμε δηλαδή το κομμάτι το οποίο αναφέρεται όταν έχω ένα διάνυσμα, όταν έχω ένα διάνυσμα και το λέμε προβολή στο 1 ή στο 2, εννοούμε να βρούμε το κομμάτι το οποίο βγάζει πόσο είναι το α. Αυτό σημαίνει προβολή. Αν έχω ορθογώνιο σύστημα, η προβολή είναι αυτό το οποίο είμαστε συνηθισμένοι, να παίρνουμε την κάθετο. Αλλά ο λόγος που παίρνουμε την κάθετο είναι διότι η κάθετο συγκεκριμένα είναι η παράλληλη σε αυτή την περίπτωση. Όταν έχω ένα διάνυσμα το οποίο είναι έτσι, όταν έχω δύο κάθετα διανύσματα και πάρω ένα οποιοδήποτε άλλο διάνυσμα, πέστε ότι παίρνω αυτό το διάνυσμα, και θέλω να βρω την προβολή σε αυτό το πράγμα, πώς θα το κάνω? Αυτό το οποίο θα κάνω είναι θα φέρω παράλληλο στο διάνυσμα αυτό, όπως είπαμε. Αλλά το διάνυσμα αυτό είναι κάθετο σε αυτό, οπότε είναι σαν να παίρνω την κάθετο. Γι' αυτό το λόγο είμαστε συνηθισμένοι με την κάθετο. Αλλά η κάθετος δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι η παράλληλο στο άλλο διάνυσμα. Εδώ πέρα, παρουσιάζει που το σύστημα είναι πλαγιογόνιο, η προβολή αυτού του διανύσματος σε αυτό είναι να φέρω το παράλληλο διάνυσμα σε αυτό. Ούτως ώστε να έρθει και να το φτιάξω αυτό το διάνυσμα, ούτως ώστε να γίνει αυτός ο γραμμικός συνδυασμός. Αυτό σημαίνει προβολή στο διάνυσμα 1. Εντάξει. Αυτό είναι το λάθος το οποίο κάνει ο περισσότερος κόσμος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, σε ορθογώνια συστήματα, όταν έχω λοιπόν ένα ορθογώνιο σύστημα, το διάνυσμα το καλύτερο είναι το κάθετο στο 2. Αλλά το κάθετο διάνυσμα στο 2 είναι το 1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πράγματι το καλύτερο διάνυσμα το οποίο έχω να επιλέξω είναι το 1. Αλλά αυτό δεν ισχύει αν το σύστημα είναι πλαγιογόνιο. Όταν τα διανύσματα είναι το 1 υπογονεί από το άλλο. Σε αυτή την περίπτωση ερχόμαστε εδώ πέρα στην κάθετο, στο 2 και φέρουμε την εφαπτωμένη και βλέπουμε ότι αν αυτή η γωνία είναι θήτα, βλέπετε αυτή είναι η γωνία θήτα, αυτό είναι 1, πόσο κάνει αυτό, είναι το ημίτονον της γωνίας θήτα, είναι 1 δια α, όπου α είναι η προβολή. Αυτή είναι η προβολή, α το 1. Οπότε το α είναι 1 δια ημίτονον, τόσο είναι το μέτρο. Βάλουμε ένα μέτρο. Οπότε αν η γωνία είναι μικρή, εντάξει, αυτό το πράγμα είναι 1 δια θήτα φορές παραπάνω. Τεράστια διαφορά στον τρόπο με τον οποίο μαθηματικά, αν θέλει κανείς να το κάνει αυτό το πράγμα, μπορεί να ορίσει, έχοντας τα διανύσματα 1 και 2, ορίζει τα διορθογώνια, δηλαδή το διάνυσμα το οποίο είναι κάθετο στο 2, δηλαδή το 1,2 είναι 0, και το διάνυσμα το κάθετο στο 1, το οποίο είναι αυτό εδώ. Οπότε αυτό το οποίο κάνει, αν θέλετε να το δείτε διαφορετικά, αν έχω γενικά αυτό το διάνυσμα χ, το α, συγγνώμη, το διάνυσμα χ, και θέλω να το μεγιστοποιήσω, να το δείτε λίγα και διαφορετικά. Ό,τι τι κάνω, παίρνω την προβολή ως προς το 1. Αλλά αυτό το 1 δεν είναι το ίδιο με το 1, είναι το διορθογώνιό του. Είναι αυτό το οποίο έχει την ιδιότητα, το 1 και 2 κάνει τέτοιο. Οπότε βλέπετε ότι αυτό θα γίνει α δια 1, 1, διότι το δεύτερο θα γίνει 0. Οπότε βλέπετε ότι πότε μεγιστοποιείται το α, όταν το α γίνει το ίδιο πράγμα με το διορθογώνιο. Και τότε το ιστορικό γινόμενο μεγιστοποιείται, αν το θέλετε να το δείτε μαθηματικά. Εντάξει. Έχει τεράστια σημασία αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλετε να πετύχετε... Θα σας δείξω ένα παράδειγμα για να γίνουν αντιληπτά αυτά τα πράγματα, διότι έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. Να πάμε στον υπολογιστή μου. Αυτό το κάνανε ορισμένα άτομα, αλλά ήθελα να το κάνω συστηματικά για να γίνει, γίνει κτήμα σας αυτό το πράγμα. Έρχομαι στον υπολογιστή μια στιγμή, αν τα καταφέρω. Μια στιγμή. Ναι. Έρχομαι στον υπολογιστή. Α, κοιτάξτε. Ναι, έρχομαι στον υπολογιστή να εξηγήσω τι θα κάνω. Ναι. Το βλέπουμε τη γραφίδα ακόμα υπόψη. Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Πριν το κάνω στον υπολογιστή, θέλω να μιλήσω για ένα παράδειγμα το οποίο θέλω να συζητήσω, το οποίο έχει μεγάλη φυσική σημασία.
Είδα μάλιστα με μεγάλη χαρά ότι είχατε και πάρα πολύ ωραίες έτσι, παρατηρήσεις στα προβλήματα με το Ρωμαίο και την Ουλιέτα. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάρουμε το εξής δυναμικό σύστημα. χ dot ίσον μείον χ συν 10 ψη, το οποίο μπορεί κανείς να το ερμηνεύσει από πλευράς Ρωμαίου και Ιουλιέτας, για να δω τι θα μου πείτε. Λοιπόν, ας το σκεφτούμε έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εγώ τον πίνακα αυτό τον αγαπώ ιδιαίτερα, διότι είναι ακρογωνιαίος πίνακας σε εκατομμύρια φαινόμενα στην φυσική τουλάχιστον. Στη δημιουργία μαγνητικών πεδίων. Κατ' ουσίαν τα δυναμό, τα μαγνητικά που φτιάχνουν τα μαγνητικά πεδία στους πλανήτες και στα αστέρια και το καθεξής δουλεύουν ακριβώς με αυτό το σύστημα των δύο εξώσεων, όπου αυτό είναι το Y, είναι το τοροειδές μαγνητικό πεδίο και το Χ είναι το πολλοειδές μαγνητικό πεδίο. Επίσης την τριβώδη ροή, ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά δουλεύουν οι δίνες και δουλεύει όλη η τριβώδη ροή, κατ' ουσίαν δουλεύει. Καλά, υπάρχουν και μη γραμμικοί όροι εδώ πέρα, αλλά αν αφήσει κανείς τους μη γραμμικούς όρους, κατ' ουσίαν είναι αυτή η δυναμική. Και επίσης αυτή είναι η δυναμική η οποία ουσιαστικά εξωθεί και φτιάχνει τριβώδη κατάσταση από τη στρωτή. Εάν όμως το ερμηνεύσουμε, ξεχάσουμε όλα αυτά τα πράγματα και το ερμηνεύσουμε κατά τον Στρόγκατς με Ρωμαίο και Ιουλιέτα, όπου χ είναι η αγάπη ή μάλλον το συνέστημα, το αίσθημα το οποίο έχει ο Ρωμαίος για την Ιουλιέτα. Το θετικό δεν είναι, άμα είναι θετικό το χ και το ψ. Να ακούω. Άμα το χ είναι θετικό, δεν σημαίνει ότι είναι αγάπη και αρνητικό. Ναι, ναι. Όταν το χ είναι αγάπη, είναι, όταν το χ είναι θετικό, είναι αγάπη. Λέω συνέστημα. Γι' αυτό το λόγο έβαλε τη λέξη συνέστημα. Α, νόμιζα ότι το χ και ψ. Το χ είναι, ξέρω εγώ, ο Ρωμαίος και το ψ είναι η Ιουλιέτα. Όχι, δεν είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα. Είναι το συνέστημα του Ρωμαίου για την Ιουλιέτα. Το χ ναι, είναι το συνέστημα του Ρωμαίου ναι, για την Ιουλιέτα και το ψ είναι το συνέστημα τη Ιουλιέτα για τον Ρωμαίο. Ναι, αυτό εννοούσα, δεν εννοούσα ο ίδιος. Εντάξει, οπότε εάν το χ είναι θετικό, ο Ρωμαίος διάκειται θετικά προς την Ιουλιέτα. Εάν είναι αρνητικό, εκφράζει μάλλον, αισθάνεται κάποια απέχθεια ή μίσος. Εντάξει. Οπότε βλέπετε αυτό πώς θα το εξηγούσαμε, πώς θα περιγράφαμε την φυσική σημασία αυτού του δυναμικού συστήματος. Τι περιγραφή θα είχε, τι άτομα είναι αυτά τα οποία διέπονται από αυτό το σύστημα των εξώσεων. Ακούω πώς θα περιγράφατε τη σχέση μεταξύ Ρωμαίου και Ιουλιέτα η οποία διέπεται από αυτό το δυναμικό σύστημα. Ελάτε, έχετε γράψει τόσες καλές, διάβασα πολύ καλές περιγραφές. Ακούω. Ο Ρωμαίος αγαπάει τόσο περισσότερο όσο τον αγαπάει η Ιουλιέτα. Δηλαδή, άμα τον αγαπάει. Ναι, 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 ναι. Πώς θα περιγράφετε αυτούς τους ανθρώπους. Ας πάρουμε την Ιουλιέτα πρώτα. Αυτή είναι ανάποδα, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή, είναι όσο αγαπά, πολύ αισθάνεται αγάπη για τον. Δηλαδή, έχει μία απόλυτη δυσπιστία για τον εαυτό της. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράφετε αυτό το πράγμα, αλλά είναι δύσπιστη. Δηλαδή, υπό την έννοια δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Δηλαδή, όσο αγαπάει περισσότερο τον Ρωμαίο, τόσο μειώνει συγκεκριμένα την αγάπη της, αντί να την αυξάνει. Εντάξει, δηλαδή, το γεγονός ότι τον αγαπάει την κάνει επιφυλακτική ακόμα περισσότερο. Τι άτομο είναι αυτό. Πώς θα το περιγράφετε αυτό το άτομο. Κανένα, ρε παιδιά. Τι έχετε πάθει. Αναποφάσιστο τι. Δεν είναι αναποφάσιστο, είναι πολύ αποφασιστική. Πολύ αποφασιστική. Θέλει να εμπιστευτεί τον εαυτό τη, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Τον αγαπάει, αλλά όλο. Είναι ανάποδη, εντελώς. Ναι. Είναι καχύποπτη με τον εαυτό τη. Καχύποπτη με τον εαυτό τη. Πάρα πολύ καχύποπτη. Ναι. Δεν εμπιστεύεται τον εαυτό τη. Δεν εμπιστεύεται καθόλου τον εαυτό τη. Τώρα ο Ρωμαίος είναι και αυτό καχύποπτο με τον εαυτό του, αλλά λίγο να του κάνει ένα σημάδι καλό η Ιουλιέτα, αυτός πετάει από τη χαρά του και τρελαίνεται πλέον. Είναι πολύ έτσι ευαίσθητος στην αγάπη του Ιουλιέτας. Εντάξει, οπότε αυτό είναι το δυναμικό σύστημα το οποίο θα ήθελα να μιλήσω. Το οποίο, καθώς καταλαβαίνετε, αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα, η Ιουλιέτα τελικά
επειδή και είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ανεξάρτητο εδώ πέρα, δεν υπάρχει εξάρτηση από το Χ στην Ιουλιέτα. Προφανώς αυτό το οποίο θα γίνει, η Ιουλιέτα εκθετικά θα μειωθεί η οποιαδήποτε εκτίμηση έχει τον Ρωμαίο αρχικά και θα μηδενιστεί, το οποίο σημαίνει θα την οδηγήσει σε απόλυτη αδιαφορία. Και βλέπετε ότι αυτό το σύστημα εδώ πέρα μπορεί να γράψει κανείς τη λύση για το ψ, και εδώ πέρα είναι, το θέλω να το κάνω αυτό, το ψ είναι προφανώς μείον 2t ψ 0, και έπειτα η άλλη εξίσωση λύνεται εύκολα, διότι είναι, βλέπετε, ένα σύστημα το οποίο είναι πλέον αυτής της μορφής, το οποίο είναι πάλι ένα γραμμικό σύστημα το οποίο είναι διαγυρώμενο, το οποίο το ξέρετε απ' έξω. Σε αυτό το μάθημα θα το πρέπει να το ξέρετε απ' έξω πλέον ποια είναι η λύση αυτού του συστήματος. Η λύση αυτού του συστήματος είναι ο ομογενής όρος ο οποίος πηγαίνει μείον t χ 0, και έπειτα είναι το Green's function του προβλήματος, το οποίο πηγαίνει μείον t, το οποίο θα είναι 10 φορές ενάξει το ε μείον μείον t μείον s επί έψιλον εις την μείον 2S ψ 0 δίας. Εντάξει, είναι έψιλον εις την α, το α είναι μείον 1. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι η λύση του προβλήματος, την οποία κανονικά κανείς μπορεί να λύσει, και βλέπετε ότι ουσιαστικά αυτό το πράγμα πρόκειται εκθετικά να μειωθεί. Αυτή είναι η λύση αυτού του προβλήματος. Επίσης, από την ανάλυση, την προφανή, ο πίνακας ο οποίος περιγράφει αυτό το σύστημα είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Όπου το α ποιο είναι, ακούω. Ακούω. Το α είναι μείον 1, 10, 0, 2. Πολύ ωραία. Και όταν έχουμε τέτοιους πίνακες, οι οποίοι είναι, αυτοί λέγονται τριδιαγώνιοι, δηλαδή έχουν ουσιαστικά τα στοιχεία είναι από τη διαγώνιο και πάνω ή μπορεί να είναι από τη διαγώνιο από κάτω, οπότε αυτοί λέγονται άνω τριδιαγώνιος, εντάξει, υπό την έννοια ότι το κάτω κομμάτι του τριδιαγωνίου είναι μηδενικό, τότε αμέσως ξέρεις ότι οι ιδιωτιμές είναι μείον 1 και μείον 2. Εντάξει. Οποιονδήποτε πίνακα είναι τέτοια μορφή, ότι τα διαγώνια στοιχεία αμέσως σου δίνουν τις ιδιωτιμές. Οπότε ξέρεις αμέσως, γιατί βλέπεις ότι σε αυτή την περίπτωση το βλέπεις καθαρά όταν τα συγκεκριμένα, ότι το χαρακτηριστικό πολυόνυμο είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι σε αυτό το πρόβλημα έχω μία ιδιωτιμή μείον 1 και μείον 2. Εντάξει. Αν ήταν ένα, θα είχαμε ένα πρόβλημα Jordan. Εντάξει, θα είχαμε Jordan Block ουσιαστικά. Γι' αυτό το λόγο έβαλα το 2, για να μην έχουμε αυτές τις δυσκολίες. Οπότε, ποιες είναι οι δύο καταστάσεις. Οι δύο καταστάσεις, για να τις δούμε, είπαμε είναι 0, συγγνώμη, 1, 10, 0, 0, 1, μείον 2. Εντάξει, και θέλουμε βασικά να πάρουμε, να δούμε τις δύο ίδιο καταστάσεις. Έχουμε μία ίδιο κατάσταση, είναι η αβ μείον 1 αβ. Εντάξει, το οποίο θα μου δώσει μείον α συν 10β ίσον με μείον α. Εντάξει, το οποίο μου δίνει β ίσον με το 0. Οπότε το μείον 1 αντιστοιχεί με την συνδιοκατάσταση η οποία είναι 1-0. Εντάξει. Και η ιδιοκατάσταση με το μείον 2 είναι μείον 1, 10, 0, 2, αβ ίσον μείον 2, αβ. Το οποίο θα μου δώσει μείον α συν 10β ίσον μείον 2α. Οπότε τι μου δίνει αυτό το πράγμα. Αυτό μου δίνει β α. Πρέπει να το κάνουμε το α από την άλλη πλευρά. Α ίσον με μείον 10β. Έτσι δεν είναι. Οπότε βλέπετε ότι η δεύτερη ιδιοτιμή μείον... Από τα μείον 10β, σωστά. Ναι, σωστά. Η μείον 2 έχει ιδιοτιμή 1, 10 και το διαιρό πέστε αυτό για του 100. Εντάξει. 1 πλην 10. 1 πλην 10, σωστά. 1 πλην 10 για τετραγωνική ρίδα, αν θέλω να το κάνω και μονάδα. Ανάποδα, πλην 11. Σωστά, σωστά, σωστά. Συγγνώμη, ναι. Β ίσον 1, σωστά. Μείον 1, να το κάνουμε, και αυτό 10. Εντάξει. Οπότε είναι ναι, 10 μείον 1. Οπότε θα το διαιρέσω και δια του 1 δια το 101. Εντάξει, για να γίνει μοναδία. Εντάξει, οπότε βλέπετε ότι αυτό είναι περίπου 1 δια μείον 1 δια 10. Εντάξει, χοντρικά.
Εντάξει. Οπότε τα διανύσματα ποια είναι, για να τα δούμε. Η μία διεύθυνση είναι η 1, εντάξει, η οποία είναι η 1-0, και η άλλη διεύθυνση είναι η... αυτή εδώ πέρα, και καθώς βλέπετε αυτά σχηματίζουν μια γωνία θήτα, η οποία γωνία θήτα πόσο είναι, το συνημείτονο της γωνίας θήτα περίπου είναι, είναι σχεδόν 1, εντάξει, είναι σχεδόν 0 αυτή η γωνία, εντάξει, μπορεί να τη βρει κανείς, είναι πάρα πολύ μικρή γωνία. Έχει να κάνει με αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Χοντρικά το ημίτονον θήτα αυτής της γωνίας είναι, είναι θήτα ίσον περίπου 1/10 σε ακτίνια. Αν θεωρήσουμε τη γραμμική κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση. Είναι πολύ μικρή γωνία. Εντάξει. Και προφανώς αυτό το πράγμα το δεκάρι έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή αν ο όρος αυτός ήταν όπως συμβαίνει πανωσάριν στην τυρβώδη ροή ή σε έναν πολύ ευέξαπτο Ρωμαίο, ήταν συνήθως αυτό το οποίο είναι εδώ πέρα, είναι ο αριθμός Reynolds. Εντάξει, αυτό είναι, έτσι είναι τα πράγματα στην... αυτό είναι πέστε 0-1, 0-2, έτσι είναι τα πράγματα στην τυρβώδη ροή. Εντάξει, ή αντίστοιχα σε μαγνητικά πεδία και το καθεξής. Οπότε το ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πόσο περισσότερο μπορώ να διεγείρω. Τι γίνεται εδώ πέρα για να τα καταλάβουμε. Και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν αυτά τα δύο διανύσματα, το 1-0, και έπειτα έχουμε το άλλο διάνυσμα. Και προφανώς το διορθογώνιό του, βλέπετε, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το διορθογώνιο είναι αυτό το διάνυσμα εδώ πέρα. Εντάξει. Το διορθογώνιο διάνυσμα είναι αυτό εδώ πέρα. Το κάθετο στο τέτοιο. Δηλαδή, το διορθογώνιο διάνυσμα, εάν το διάνυσμα λοιπόν αυτό είναι, πώς να το γράψουμε συγκεκριμένα, πέστε ότι είναι το. Πόσο ήταν, συγγνώμη, ήταν το 10-1, το διορθογώνιο διάνυσμα θα είναι το 1-10. Εντάξει. Οπότε το ερώτημα είναι, υποστηρίζω ότι είναι, θα δούμε τι θα γίνει αν αυτή είναι η ιδιοκατάσταση η οποία έχει μεγαλώνει με αριθμό 1 και ξέρω τι πρόκειται να γίνει. Και υποστηρίζω ότι είναι πολύ καλύτερο και μάλιστα μεγιστοποιείται η διέγερση της κατάστασης αυτής η οποία έχει το μικρότερο ρυθμό, θα μπορούσε να ήταν και ρυθμός αύξησης αυτό, εντάξει. Τον λιγότερο, δηλαδή είναι η ιδιοκατάσταση η οποία θα μείνει περισσότερο στο χρόνο εάν διεγείρω το σύστημα με μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. 1/10. Αυτό είναι σαν να λες ότι ο καλύτερος δρόμος, σου λέει ο αφελής, για να πας στον ημιτό είναι να πάρεις τη διαδρομή προς το πανεπιστήμιο, διότι αυτή είναι η ιδιοκατάσταση η οποία σε οδηγεί πιο γρήγορα, και σου λέω εγώ, όχι, δεν είναι, πρέπει να πας πρώτα από την Γλυφάδα. Εντάξει. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Έχουν εντελώς διαφορετική φυσική σημασία αυτό το πράγμα από αυτό το πράγμα. Εντάξει. Οπότε ας το δούμε αυτό. Εντάξει. Αυτό ήθελα να συζητήσω. Για να το καταλάβετε και να γίνει κτήμα σας αυτό το πράγμα. Για να το θυμάστε επίσης. Να σας φανεί χρήσιμο αυτό. Λοιπόν, για να κάνω να φύγω από το... Stop share και να κάνω new share. Ωραία. Βλέπετε την οθόνη μου? Τη βλέπετε την οθόνη μου? Ναι, τη βλέπω, μια χαρά. Ωραία. Αυτά είναι μάλιστα και τα σχήματα τα οποία ο Σουνούπο θα ενσωματωθούν Λοιπόν, για να κάνουμε, για να το δούμε αυτό πράγμα. Πού είναι η MATLAB μου? Πού είναι η MATLAB μου? Δεν έχω MATLAB. Τι έγινε η MATLAB? Είχε εξαφανιστεί η MATLAB. Κρύβει τη MATLAB κάπου. MATLAB. Α, εδώ είναι η MATLAB. Λοιπόν.
Λοιπόν, οπότε κοιτάξτε, βλέπετε την οθόνη μου, εντάξει. Δεν θα κάνω, δεν θα γράψω πρόγραμμα, δεν χρειάζεται. Θα γράψω τον πίνακα. Τον βλέπετε τον πίνακα. Λοιπόν, θα πάρω, να πάρουμε μείον 1, 10, 0, μείον 2. Εντάξει, αυτός είναι ο πίνακας μου. Να τα δούμε μάλιστα και τα διανύσματα. Aig το α. Εντάξει, το πρώτο θα μου δώσει το, τα ίδια διανύσματα και το άλλο θα μου δώσει τις, βλέπετε, το 1 είναι το 1-0 και το άλλο είναι το μείον 1-0-1. Εντάξει. Μάλιστα, κοιτάξτε, να κάνουμε το εξής πράγμα για να γίνει, για να γίνει πιο εκρηκτικό το παράδειγμα. Να τα κάνω, να τα κάνω αυτά, να κάνω αυτό θετικό και το άλλο αρνητικό. Εντάξει, να κάνουμε τον Ρωμαίο κάπως διαφορετικά. Να το κάνουμε, το ίδιο πράγμα θα βγει. Τα ίδια τιμές είναι το ίδιο πράγμα, απλώς θα το κάνουμε για να έχουμε αύξηση. Οπότε μία διεύθυνση είναι θετική και η άλλη είναι αρνητική. Εντάξει, για να γίνει πιο... Εντάξει, τα διανύσματα τα ίδια. Αυτή είναι η διεύθυνση η οποία μεγαλώνει με ρυθμό 0,1 και αυτή είναι η διεύθυνση η οποία, βλέπετε, τα δύο διανύσματα είναι σχεδόν παράλληλα το ένα με το άλλο. Εντάξει, η γωνία η οποία σχηματίζεται μεταξύ αυτών των γωνιών, ποια είναι, είναι να πάρω το εσωτερικό του γινόμενο, U1 επί dash επί U2, αυτό είναι το εσωτερικό γινόμενο. Θα πάρω έπειτα το συνημίτονο, το αντίστροφο συνημίτονο του, του εσωτερικού γινωμένου, να το πολλαπλασιάσω αυτό επί 180 και να το διαιρέσω για το 2π για να μου το δώσει σε, σε μοίρες. Εντάξει. Είναι 89 μοίρες. Τι είπες? Διαπή δεν έπρεπε να κάνεις, 180 διαπή. Ναι, σωστά. Ναι, διαπή. Σωστά. Ναι, να το κάνω με μείον αυτό για την αρνητικό. Εντάξει, τα υπάρχει, απόλυτη τιμή μας ενδιαφέρουν. Εντάξει, είναι μία μοίρα. Εντάξει, μία μοίρα και 72. Δύο μοίρες ουσιαστικά είναι η, η γωνία η οποία σχηματίζεται μεταξύ αυτών των δύο διανυσμάτων. Εντάξει, οπότε για να βρω το διορθογώνιο διάνυσμα, ο ευκολότερος τρόπος είναι ο εξής. U είναι ο πίνακας των ιδιοδιανυσμάτων. Το διορθογώνιο διάνυσμα θα μπορούσε να βρεθεί ως εξής. Εύκολος τρόπος, καλά, μπορεί να το βρει κανείς αμέσως, δεν χρειάζεται τίποτα. Ξέρω και εγώ, παίρνει κανείς το αντίστροφο. Δηλαδή, προφανώς το διορθογώνιο διάνυσμα είναι, να το πούμε, αλφα U1 θα ισούται με 0,03, να το κάνω με το μάτι δηλαδή, κάθετος 0,00996. Εντάξει, να το. Αλφα U1 επί... Είναι 3 εννιάρια, Πέτρο. Καλά, εντάξει, θα έχουμε λιγάκι λάθος. Πρέπει να το κάνουμε. Σωστό. 3. Ωραία. Οπότε, αν κάνουμε αλφα U1 dash επί U1 επί U2, αυτό δεν θέλαμε. Είναι σχεδόν μηδέν. Εντάξει, απλώς αν... Ένας καλύτερος τρόπος να το κάνει κανείς αυτό το πράγμα είναι να υπολογίσει κανείς τον αντίστροφο πίνακα του U. Εντάξει, δηλαδή να πει κανείς ότι ο αντίστροφος πίνακας, ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί έτσι, I2, με την πράξη αυτήν, και τότε τα διορθογώνια διανύσματα θα είναι προφανώς ο ανάστροφος αυτού του πίνακα και, και μηγαδικός ανάστροφος, αν έχεις. Εντάξει, είναι ο μηγαδικός ανάστροφος αυτού του πράγματος. Εντάξει. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι νορμαλισμένα, οπότε αν θέλετε να το νορμαλίσεις, το πρώτο διάνυσμα, θα κάνεις το αλφα U1, θα το πεις το αλφα U1, να το νορμαλίσουμε, τι ανόρμ, αλφα U1. Εντάξει. Και βλέπετε είναι ακριβώς το διάνυσμα το οποίο προφανώς με το μάτι έκανα προηγουμένως. Αλλά αυτό είναι προφανές, δηλαδή να βγάλω τον αντίστροφο πίνακα και έπειτα να πάρω τον αναστροφό του, διότι έτσι δουλεύουν τα εσωτερικά γινόμενα. Εντάξει, είναι κολόνες με. Λοιπόν, οπότε να τα, έχουμε λοιπόν, το... έχουμε, λοιπόν την πρώτη
ιδιοδιεύθυνση. Αυτή η ιδιοδιεύθυνση είναι το, να το σημειώσω, U1. Εντάξει. Και έπειτα έχω ένα δεύτερο διάνυσμα, το οποίο είναι το πρώτο, το διορθογώνιο του. Εντάξει. Λοιπόν, και ας ζωγραφίσουμε να δούμε τώρα. Θα κάνω το εξής. Θα βάλω ένα... να γράψω ένα μικρό προγραμματάκι. Λοιπόν, οπότε έχω το U1 και τα τέτοια. Οπότε θα γράψω ένα μικρό προγραμματάκι. Οπότε θα βάλω χ0 ίσον. Θα αρχίσουμε με το U1. Εντάξει. Και θα μετρήσω τις διαταραχές μου με το μέτρο, δηλαδή με το ευκλήδιο μέτρο, δηλαδή το άθροισμα των δύο, την τετραγωνική ρίζα του αθροίσματος των δύο διανυσμάτων αυτών. Γιατί με παίρνει τώρα να βίντεο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει τι κάνω μάθημα. Λοιπόν, συγγνώμη. Οπότε θα κάνω μία, θα πάρω χρόνους, θα πάρω bested dt ίσον με 0,1. Θα κάνω προώθηση του συστήματός μου με την εκθετική συνάρτηση, exponential m alpha dt, την η προώθηση του συστήματος. Οπότε θα αρχίσω με την κατάσταση χ ίσον... Τονισέ το ότι αυτή είναι η εκθετική πίνακα. Ναι, το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε πει. Αν θέλω να βρω την εκθετική ενός πίνακα, δεν βάλεις exponential, γιατί το exponential ουσιαστικά, αν έχω τον πίνακα α, το exponential αυτό το οποίο θα κάνει είναι θα βγάλει το exponential κάθε στοιχείου, το οποίο δεν είναι το exponential του πίνακα. Εντάξει. Το exponential του πίνακα αυτού του πράγματος είναι, χρειάζεται ένα μη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει. Οπότε αν θέλω, αυτό είναι το άθροισμα, δηλαδή το exponential του m είναι 1 συν α, είναι ο ορισμός τον οποίο έχουμε δώσει. Εντάξει. Προσθέτω, όλα αυτά τα πράγματα δεν ξέρω πόσο καλά τα ξέρετε. Εντάξει. Θα το δούμε στο τεστ το οποίο θα γίνει. Εντάξει. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι τα έχω κάνει καλά. Εντάξει. Δηλαδή η αμφιβολία είναι περισσότερο δικιά μου παρά... Αλλά αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Λοιπόν, και καλό είναι να με σταματάτε. Αν τα... Δεν ακούω τίποτα. Υπάρχει σιγή ισχύος. Ισχύος δεν είναι ισχύος. Ισχύος. Λοιπόν, είσαστε εδώ πέρα πάντως βλέπω. Υπάρχουν άτομα. Λοιπόν, οπότε καλό είναι να ρωτάτε. Δεν είναι, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Και αυτά είναι σημαντικά πράγματα να τα ξέρετε. Αν τα ξέρετε, είσαστε ευτυχείς. Δεν χρειάζεται να ξέρετε και τίποτα άλλο. Οπότε αρχίζουμε με αυτό και κάνω βηματισμούς, κάνω προώθηση ουσιαστικά της κατάστασής μου. Θέλω να μετρήσω την ενέργεια του συστήματος, οπότε ας πάρω την ενέργεια, ενέργεια ενώ το μέτρο. Εντάξει, το μέτρο, οπότε η πρώτη τιμή του μέτρου είναι το norm. Είναι, norm είναι η τετραγωνική ρίζα, η ευκλήδε τετραγωνική ρίζα. Η τετραγωνική ρίζα του τετραγώνου, του αθροίσματος των τετραγώνων των συνισταμένων του διανύσματος. Δηλαδή του χ και του ψ. Λοιπόν, νόρμα αυτό λέγεται χ-τ. Οπότε αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και θέλω να κάνω από τι ίσον πέστε, πόσα στιγμή, να κάνουμε πόσες μονάδες του χρόνου. Να κάνουμε 10 μονάδες του χρόνου. Εντάξει, εφόσον έχουμε νη-τ, θέλουμε 100, να κάνουμε 200. Εντάξει, 200. Τέτοια, οπότε ο χρόνος μου είναι, πρώτος χρόνος μου είναι, πρώτος χρόνος μου είναι μηδενικός. Τ-τ, I-τ, ίσον IT-1, επί DT. Πολύ ωραία. Οπότε τώρα θέλω να κάνω προώθηση της κατάστασής μου. Οπότε το επόμενο χ-τ μου, τι θα είναι, πώς θα προωθήσω. Θα μου πει κάποιος. Λύνω το διαφορικό σύστημα, απλώς δεν χρησιμοποιώ ρουγκεκούτε εδώ πέρα, εντάξει. Οπότε χρησιμοποιώ την εκθετική συνάρτηση που είναι ακριβής λύσης. Εντάξει, οπότε προωθώ πάντοτε κατά ένα βήμα ΔΤ. Βλέπετε, αυτό έχει τεράστιο πλεονέκτημα, διότι όπως έχουμε πει, ότι ο πίνακας αυτός θα μπορούσε να είναι και χρονοεξαρτώμενος. Οπότε εδώ πέρα θα έμπαινε ανά πάσα στιγμή η εξέλιξη ενός χρονοεξαρτώμενου συστήματος. Οπότε εδώ πέρα έχω. Norm. Εντάξει.
Και να έρθουμε εδώ πέρα, plot, figure. Και μετά να τα εξαφανίσω αυτά τα τέτοια, ελπίζω να τα έχω σώσει. Plot, μάλλον θα κάνουμε... ναι, semi-log ψι. Αυτό θα μου κάνει λογαριθμικά το ψι άξονα, για να τα βλέπουμε λογαριθμικά τα πράγματα. Ή όχι ακόμα. Α, εντάξει, αυτά το κάνουμε. Μια στιγμή. Αλφα ίσον, είπαμε 0,1, κάνουμε μερικά πειράματα, 10, 0, μείον 0,2. Εντάξει, U ίσον U, S ίσον Ik αλφα UA είναι το αντίστοιχο πίνακα. Βρίσκω τα δύο ορθογώνια διανύσματα τώρα. Είναι U δια I το αντίστοιχο πίνακα. Να σας πω. Οπότε τα διορθογώνια, να το τελειώσω μια στιγμή. Ναι, ναι. Ωραία. Οπότε θέλω το U1 είναι το πρώτο μου. Ωραία. Και το πρώτο μου διορθογώνιο είναι το αλφα U, και για να βεβαιωθώ ότι είναι σωστά, πολλαπλασιάζω το αλφα U1' με το U2, το οποίο πρέπει να μου δώσει 0. Και κάνω ένα pause εδώ. Ακούω. Στον πίνακα αλφα, εντάξει, μπορεί να βάλουμε, βάλατε και τυχαία νούμερα τώρα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα να βάλουμε μείον 0,1. Το έβαλα το μείον 0,1, δεν έχει σημασία, απλώς το κάτι να μεγαλώνει. Εδώ πέρα έχουμε, εντάξει, επειδή είναι θετικό με τις ιδιοτιμές. Ναι, θέλω, ιδιοτιμές. Ναι, εδώ αντιμετωπίζω το πρόβλημα ότι θέλω με τον καλύτερο τρόπο να κάνω μια έκρηξη. Θέλω να εκραγεί ο γαλαξίας μου πάρα πολύ γρήγορα. Okay. Τι διαταραχή πρέπει να βάλω για να τον εκτινάξω. Και πόσο χρόνο πρέπει να περιμένω και τι περιμένω. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι το ερώτημα εδώ πέρα. Αν ήταν αρνητικά, όλα θα πεθαίναν. Οπότε εκεί είναι άλλο ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έρθω, θα το δείτε. Πάλι το ίδιο πράγμα ισχύει. Εντάξει. Εντάξει. Γιατί πάλι θέλω να διαγείρω την διεύθυνση η οποία φθήνει λιγότερο. Αν ήταν αυτό μείον, θα ήταν η διεύθυνση η οποία φθήνει λιγότερο. Να το κάνουμε έτσι στην αρχή. Να αρχίσουμε με έτσι, με το αρνητικό. Εντάξει, τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, οπότε το ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι τι θα γίνει, να το κάνουμε plot, μια στιγμή να το κάνω και να τα κάνω και να τα κάνουμε και εδώ θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι όλα νορμαλισμένα. Χ0 ίσον αυτό. Χ0 ίσον χ0 δια νόρμα. Θέλω να έχουν όλα μέτρο ένα στην αρχή, εντάξει, χ0. Εντάξει, να το. Λοιπόν, οπότε plot αρχίζω λοιπόν από το TT και πηγαίνω στο... Θέλω να ζωγραφίσω αυτό με χρώμα... θέλω την νόρμα, εντάξει, έψιλον. Η ενέργεια είναι το τετράγωνο αυτού του πράγματος. Να το κάνουμε τετράγωνο, εντάξει, για να είμαστε συνεπείς. Τετράγωνο. Θα ήταν το μέτρο του διανύσματος. Ας κάνουμε τετράγωνα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε ας θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να δούμε line width. Δύο. Next label. Interpreter 2, συγγνώμη, latex. Σας έχει φύγει ένα tab στο plot. Θα το φτιάξουμε, ναι, ευχαριστώ πολύ. Latex, οπότε εδώ πέρα θα κάνουμε, να βάλουμε και... Ένα δεύτερο εισαγωγικό στο tab. Σωστά, ευχαριστώ πολύ.
Το βλέπετε όλα, είσαστε, βλέπω, καταπληκτική. Λοιπόν, για να δούμε. Οπότε να βάλουμε εδώ πέρα τώρα το... Έχω πιάσει τις βλακίες με τα font size. Αλλά τι να κάνω, τόσο κολλήσεις αυτή την ασθένεια. Δεν ξεφεύγεις. Παλιά δεν με ενδιαφέραν καθόλου αυτά πράγματα. Απλώς ένας φοιτητής μου με έχει βάλει σε μια μανία τέτοιας μορφής. Και πίσω σου κολλάει αυτό και πίσω... Λοιπόν, οπότε έχουμε αυτό το τέτοιο και μάλιστα να το δούμε, να κάνουμε και ένα hold on. Οπότε εδώ πέρα θα αρχίσουμε με το σύστημα και το βάζουμε αρχικά στην ιδιοκατάσταση, η οποία... η αρχική μου κατάσταση είναι η... Εδώ είναι η αρχική κατάσταση, εντάξει. Θα βάλουμε και ένα... είναι η αρχική κατάσταση. Μάλιστα, είχε ενδιαφέρον αυτό το οποίο... Είδατε τι έκανα, έβαλα δύο ποσοστά. Όταν βάλεις δύο ποσοστά, βλέπετε κυτρινίζει αυτό το κομμάτι, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να το εκτελέσω ανεξάρτητα με το πρώτο. Το κάνει τμήματα. Τότε μπορώ να τα εκτελέσω κατευθείαν αυτά. Ξεχωριστά. Αλλά δεν χρειάζεται αναγκαστικά, θα το κάνω ράνο. Οπότε αυτή τη στιγμή διαγείρω τη διεύθυνση η οποία έχει την μέγιστη, την ελάχιστα φθήνουσα ιδιοτιμή. Δηλαδή είναι η διεύθυνση η οποία τελικά το σύστημα θα πάει να γίνει παράλληλο. Έτσι. Το σύστημα, όταν το περιμένεις αρκετή ώρα, θα πάει να γίνει 1-0. Εντάξει. Α, θέλει και όνομα. Να το πούμε Reynolds. Αυτό τον πίνακα τον λέω εγώ Reynolds. Σαν χιμηδέν έχει βάλει τη U1, έτσι. Ναι, αρχίζω με το εντελώς βαρετό. Είναι αυτό που θα έλεγε το 99,9% τη επιστημονική κοινότητα. Όχι το διορθογώνιο. Ναι. Αυτό θα έλεγε το 99,9% τη. Τι, παραπάνω. 99,9999% τη επιστημονική κοινότητα. Όλοι θα του έλεγε, βάλτε συγκεκριμένα αυτό το πράγμα και θα του βάζανε το 1. Γιατί δεν αρχίζει από το 1 ακριβώς. Δεν μου αρέσει αυτό. Και δεν αρχίζει από το 1. Ενέργεια 1. Α, ναι, διότι το έχουμε κάνει ένα λάθος. Εδώ είναι το 2. Εντάξει, δεν μου το είπε κανένας. Εντάξει, ξανακάνουμε. Δεν μου αρέσει αυτό το χρώμα καθόλου. Το κάνουμε κόκκινο. Λοιπόν, το ξανακάνω, οπότε να το. Βλέπετε, πηγαίνει εκθετικά με το τέτοιο. Και μάλιστα, αν αλλάξω εδώ πέρα τον άξονα, μπορώ να το κάνω βάζοντας άξεις properties. Και βλέπετε, αντί να είναι γραμμικό, να το κάνω λογαριθμικό. Αυτό είναι μια ευθεία γραμμή. Εντάξει, ευθεία γραμμή, ευθύνουσα προς τα κάτω. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και ουσιαστικά αυτό θα έλεγε κανείς, αν το ερώτημα εδώ πέρα είναι αν θέλεις να το κάνουμε πάλι γραμμικό. Εντάξει. Undock. Εντάξει, οπότε είμαστε εδώ. Οπότε τώρα θα βάλω μια άλλη, να βάλω μια τυχαία, να βάλω κάτι τυχαίο. Εντάξει, χίμιδεν ίσον rand. Rand ni, σημαίνει γκοσιανά, normally distributed, 2 επί 1. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία θέλω να βάλω τώρα. Εντάξει. Να την κάνουμε τη χρώμα αυτήνής, να τις πούμε ένα μαύρο. Μάλιστα, κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπορώ να κάνω είναι να κάνουμε πολλές. Να κάνουμε 20. Να κάνουμε 200. Είμαστε φιλόδοξοι, 200. Θα κάνουμε 1000. Θα κάνουμε 1000 random επιλογές. Είναι η αντιμετώπιση Μοντε Κάρλο. Ορισμένων επιστημόνων. Είναι η τυχαία αντιμετώπιση. Είναι να ερευνήσουμε όλους τους δρόμους, όπως κάνουν τα σωματίδια, για να βρουν την ευθεία. Λοιπόν, ή τα μερμήγια για να βρουν που είναι η ζάχαρη. Λοιπόν, οπότε εγώ θα βάλω 1000 τυχαίες διαταραχές μέτρου 1 και θα τις ζωγραφίσω όλες με γραμμή, θα τις κάνω 1.
και τις κάνω και διάστηχτες, εντάξει, για να δω πώς θα πάει το σύστημα, εντάξει. Τραβάω. Πρέπει να βάλετε hold on για να... Α, σωστά, σωστά, σωστά. Τι έχω κάνει, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Α, όχι, έχω βάλει hold on. Δεν το είχα δει, ναι, ναι, κομπλέ. Έχω βάλει hold on, εγώ νόμιζα ότι το είχα κάνει, δεν είχα ξεχάσει το τέτοιο. Αυτό συμβαίνει με τα τυχαία. Χίλιες τυχαίες διαταραχές. Η κόκκινη είναι θαμένη. Η κόκκινη είναι θαμένη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο επιστήμον, ο σοβαρός, ο οποίος ξέρει από ανάλυση γραμμικών συστημάτων, θα πέσει έξω κατευθείαν από οποιοδήποτε τυχαίο άνθρωπο που τον οποίο θα βρει στον δρόμο και θα του πει δεν χρειάζεται να ξέρεις τίποτα από άγκυρα ανάλυσης. Αυτό σημαίνει αυτό το πράγμα το οποίο βλέπετε. Είναι φοβερό το αποτέλεσμα αυτό. Για την πίστη σας, για την ανάλυση των ιδιοκαταστάσεων μη ερμητιανών πινάκων. Γιατί αυτός ο πίνακας, αυτό δεν συμβαίνει αν το πίνακας ήταν ερμητιανός, όπως είναι στην κοαντομηχανική. Για τα συστήματα τα οποία εμείς μιλάμε, τα οποία δεν είναι ερμητιανά, βλέπετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα εδώ πέρα. Αν σε ενδιαφέρουν να απαντήσεις τέτοια ερωτήματα. Μάλιστα, το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι σηκώνεται αντί να πέφτει. Ναι, έχεις δύο εκθετικά φθήνοντα και αυτό ναι. Σηκώνεται. Κοιτάξτε, εδώ πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει πάει, στα 700, έχει πάει στα 700. Σημαίνει ότι το σύστημα αυτό, εκεί πέρα που άλλος θα σου έλεγε ότι θα βρίσκεται μετά από 20 μονάδες του χρόνου ο μεγάλος επιστήμονας, θα σου έλεγε ότι ο οποίος ξέρει μαθηματικά και έχει πάρει και πολλά διπλώματα μαθηματικών, θα σου έλεγε ότι το σύστημα αυτό πρόκειται να χάσει, το σύστημα αυτό έχει εκτιναχθεί στα 800. Εντάξει, και θα σου έλεγε κάτι περίεργο συμβαίνει. Εντάξει. Λάθος το πρόγραμμα. Λάθος το πρόγραμμα, θα λέει. Κάνεις λάθος, θα σου πει. Δεν ξέρεις τι λέει, είσαι αμόρφωτος. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είναι φοβερά σημαντικό αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς σημαντικό για την... έχει τεράστια σημασία αυτό το πράγμα από φυσικής πλευράς σε πάρα πολλές φυσικές διαδικασίες. Όταν οι φυσικές διαδικασίες διέπονται από τέτοια συστήματα όπως αυτά τα οποία έχουμε, τα οποία έχουν την ευστάθειά τους και έχουν μη ερμητιανούς πίνακες, όπως πάντοτε είναι μη ερμητιανοί πίνακες, αυτό δεν θα συνέβαινε εάν το σύστημα αυτό ήταν ερμητιανό, διότι τότε ο διορθογώνιος πίνακας, ο διορθογώνια διεύθυνση θα ήταν ακριβώς η ίδια με τη διεύθυνση των ιδιοκαταστάσεων. Και τότε οι ιδιοκαταστάσεις είναι καλώς εννοούμενες. Γι' αυτό το λόγο η κβαντομηχανική έχει καλές βάσεις, υπό αυτή την έννοια. Εντάξει. Αλλά οτιδήποτε άλλο υπό μία έννοια δεν έχει καμία καλή βάση, αν πρόκειται να τη δεις από την πλευρά των ιδιοκαταστάσεων. Εντάξει. Έχουν άλλη σημασία. Δεν είναι ότι δεν έχουν σημασία. Έχουν σημασία. Αλλά είναι άλλη τους η σημασία. Δεν είναι η σημασία αυτή. Δηλαδή, αν θέλεις να απαντήσεις ερωτήματα τέτοιας μορφής, θα πέσεις έξω. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι αγράμματος είναι καλύτερος από σένα, διότι εσύ έχεις λάθος γνώση επί του ζητήματος. Αυτό πάντως πολλές φορές συμβαίνει και είναι ευχάριστο ότι συμβαίνει, βέβαια. Βεβαίως, εδώ πέρα, αν το κάνω αυτό και το κατεβάσω, να το κάνουμε και λογαριθμικό για να το δούμε έτσι. Βλέπετε ουσιαστικά ότι νάτι. Υπήρχαν και περιπτώσεις που ήμουν άτυχος. Δηλαδή, αλλά βλέπετε ότι το να είσαι άτυχος είναι λιγάκι σπάνιο. Δηλαδή, οτιδήποτε άλλο έκανα ήταν ακόμα καλύτερο. Βέβαια, το ερώτημα το οποίο υπάρχει είναι ποια είναι η καλύτερη καμπύλη η οποία κανείς μπορεί να φτιάξει. Εντάξει. Το οποίο δεν πρόκειται να το απαντήσω εγώ αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το σκεφτεί κάποιος. Ποια είναι η καλύτερη διαταραχή. Αλλά ασυμπτωτικά η καλύτερη διαταραχή είναι προφανώς η διαταραχή η οποία θα διαγείρει κατά καλύτερο τρόπο την λιγότερο ασταθή διεύθυνση και είναι προφανώς η α-U1, οπότε ας το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Αφού καταρρύψαμε ουσιαστικά αυτούς οι οποίοι είναι γράμματοι, τώρα ας ξαναγυρίσουμε και να πάμε να βάλουμε την πρώτη διορθογώνια διεύθυνση η οποία διαγείρει κατά μέγιστο τρόπο τη U1, να δούμε τι γίνεται σε σχέση με αυτές. Εντάξει. Και να τη δώσουμε χρώμα αυτήνης. Να τη δώσουμε πάλι ένα χρώμα. Να τη δώσουμε μπλε αυτήνης, δεδομένως ότι άλλη ήταν. Κανονικά έπρεπε αυτή να είναι μπλε και αυτή να είναι. Να τη δώσουμε λόγω της κατάστασης, επειδή έχουμε χίλιες καμπύλες εδώ πέρα πάνω, θα τη δώσουμε ένα πεντάρι αυτήνης. Μήπως και κατά. Α, δεν θα φανεί με το μέσα στο μαύρο. Το κάνουμε κόκκινο αυτό. Γι' αυτό το αλλάξουμε το χρώμα του. Θα πάρει το χρώμα το οποίο της πρέπει.
Δεν ξέρω τι της πρέπει. Σου είναι ένα μπλε να σου δώσω. Εντάξει, έχει. Α, όχι, λάθος, καμπύλη. Είναι δύσκολο να την πιάσεις. Είναι δύσκολο να την πιάσεις. Κόλλα. Όχι, βλέπει μαύρη. Α, εδώ θα το καταφέρω. Εδώ θα το καταφέρω. Ναι. Νάτι, ωραία, νάτι, την πιάσαμε αυτή. Λοιπόν, οπότε τώρα θα κάνω μόνο αυτό το κομμάτι του προγράμματος. Εντάξει, μόνο αυτό το κομμάτι του προγράμματος, το οποίο θα το... για να μην κάνουμε την αρχή. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο κάνεις right click και εμφανίζεται αυτή η εντολή evaluate current section. Εντάξει, οπότε το κάνω και κάνει μόνο αυτό το κομμάτι. Βλέπετε, αμέσως το πάνω. Δεν είναι η καλύτερη αυτή σημειωτέων. Υπάρχουν μερικές καλύτερες για μικρότερους χρόνους, αλλά εντάξει. Υπάρχει καλύτερη καμπύλη και από αυτήν. Ασυμπτωτικά αυτή είναι η καλύτερη. Αλλά υπάρχουν και καλύτερες καμπύλες. Αλλά είδατε με ένα σμπάρο το πιάσαμε. Σχεδόν το πιάσαμε. Δεν το πιάσαμε απόλυτα, αλλά το πιάσαμε. Το ενδιαφέρον είναι επίσης ότι σχεδόν όλες οι καμπύλες κατεβαίνουν τελικά με την ίδια κλίση, όπως και η, ναι, ναι, η αφελής κλίση. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Προφανώς όλες θα γίνουν παράλληλες με την μπλε γραμμή. Διότι όλες ουσιαστικά ασυμπτωτικά, συν το χρόνο, θα πάνε και θα τίνουν στην εκθετική συνάρτηση, η οποία φθήνει το λιγότερο. Με εκθετική ακρίβεια. Οπότε όλες θα γίνουν πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ναι. Κάποιες άλλες οι οποίες φαίνεται να πέφτουν με ακόμα πιο μεγάλη κλίση είναι αυτές οι οποίες έτυχε να ακολουθήσουν την κατεύθυνση την A στη μείον 2T. Ακριβώς. Αυτές είναι αυτές οι άτυχες οι οποίες έπεσαν πάρα πολύ κοντά ώσπου να ξεκολλήσουν και να. Ναι, ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν και άλλες αναλύωτες διευθύνσεις εδώ πέρα. Και τα βυθίσματα έχουν να κάνουν με το ότι πέρασε πολύ κοντά στο σημείο 0-0. Ακριβώς. Κατά την κίνησή του. Ακριβώς. Το πέρασε και ξανάφυγε. Ακριβώς. Σε ανάποδη κατεύθυνση. Ακριβώς. Οπότε να τη η συμπεριφορά του συστήματος. Εντάξει. Και αν κάνω το ίδιο πράγμα, αν θέλετε, με αύξηση, αν και δεν χρειάζεται, θα το κάνω πάντως, μια που... αν το κάνω με αύξηση, θα πάει... Βλέπετε, αυτή είναι τώρα εκθετική αύξηση, αλλά εκθετική αύξηση βάζοντας την ίδιο... βάζοντας την διορθογώνια. Και τώρα θα βάλω την ίδιο κατάσταση, θα την κάνω μπλε αυτήν για να τη δείτε. Και βλέπετε τη διαφορά. Αυτή είναι η ίδιο κατάσταση, η οποία είναι η καλύτερη. Και αυτή είναι η ίδιο κατάσταση όταν βάλω τη διορθογώνια. Εντάξει, και βεβαίως αν τα κάνω αυτά, όταν τα κάνω αυτά λογαριθμικά, βλέπετε, οι δύο καμπύλες είναι ακριβώς παράλληλες, ασυμπτωτικά, αλλά ο λόγος μεταξύ της απόκρισης είναι στο ύψος του 10.000. Εντάξει. Οπότε έχει τεράστια σημασία αυτό το πράγμα. Εντάξει. Οπότε εδώ πέρα θα μπούμε τώρα σε μια συζήτηση, όχι τώρα, αλλά εδώ πέρα γύρει θέματα τι σημαίνει ευστάθεια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο είχα σκοπό να πω. Και επειδή με ρωτάτε γιατί πηγαίνουμε πολύ αργά, είναι ότι αυτό είχα σκοπό να το... για να το πούμε, πήρε μια ώρα. Εντάξει. Δεν λέγεται λιγότερο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αλλάζω τώρα. Νομίζω ότι αυτό το καλύψαμε. Θέλει κανείς κάτι να πει, θέλει κάτις να... Νομίζω δεν είναι ακόμα τόσο προφανές γιατί σηκώνεται. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να το συζητήσεις. Παρόλο που έχει εκθετικά, φτύνοντα εκθετικά και οι δύο λύσεις. Ναι, ναι. Κατ' ουσίαν το είπα. Είναι διότι ουσιαστικά έχει αυτό με το Ρωμαίο και την Ουλιέτα, είπα. Είναι αυτός ο όρος ο οποίος διεγείρει αυτό το πράγμα θετικά. Είναι αυτό. Είναι ο όρος από στην Πάνω Διαγώνιο. Ναι, σύμφωνοι, αλλά κάπως είναι περίεργο το γεγονός ότι στην ουσία προσθέτει στα τετράγωνα δύο καταστάσεων που και οι δύο πέφτουν εκθετικά. Ανεξαρτήτως αν είναι το α μεγάλο ή μικρό.
το Α ή το Β. Θέλω να πω, ανεξαρτήτως του ποιο, αν πήρε το διορθογώνιο ή όχι, ξεκινάει με κάποιο Α ή με κάποιο Β. Αλλά και τα δύο πέφτουν με τον ίδιο εκθετικό τρόπο. Ναι, ναι. Αλλά στον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις αυτό το πράγμα. Ο ένας τρόπος είναι να το δεις. Να δείξω, να βγάλω πάλι το. Υπάρχουν δύο τρόποι να το δεις αυτό το πράγμα. Ο ένας τρόπος είναι να το δεις, όπως είπαμε, αν έχω δύο διανύσματα, τα οποία είναι μοναδιαία, και αυτά βρίσκονται υπό γωνία, αν πάρω το διορθογώνιο, αυτό το πράγμα εδώ πέρα γράφεται σαν όλο αυτό α φορές το 1 συν β φορές το 2, που αυτό το α είναι της τάξης 1 δια θ. Οπότε, ενώ αρχικά αυτό το πράγμα έχει μέτρο 1, αν κοιτάξω την ενέργειά του, αυτό το πράγμα εδώ πέρα το πάρω αργότερα χ τετράγωνα, εντάξει, αυτό το πράγμα πρόκειται να γίνει α εψιν ε στην μείον t η μία κατάσταση 1, συγγνώμη, το τετράγωνο αυτού του πράγματος, συν β ε στην μείον 2t η κατάσταση 2, εντάξει, το τετράγωνο αυτού του πράγματος, αυτό θα μου κάνει όταν κάνω τις πράξεις, θα μου βγάλει α τετράγωνα, καλά δεν χρειάζεται, είναι πραγματική αυτή, ε στην μείον 2t, εντάξει, 1-1, είναι μοναδιαίο το διάνυσμα αυτό, συν β τετράγωνο ε στην μείον 4t αυτό το πράγμα, και έπειτα έχω τους όρους 2α φορές ε στη μείον 3t, το 2 με το, συγγνώμη, είναι τα δύο, το εσωτερικό γινόμενο αυτών των δύο διανυσμάτων, το οποίο είναι μικρό. Εντάξει, είναι κάτι ανάλογο της γωνίας θ, του συνημητών, αυτό είναι σχεδόν 1. Εντάξει, είναι σχεδόν 1. Εντάξει, είναι επειδή είναι. Οπότε ουσιαστικά έχω κάτι τέτοιο, όπου το α είναι τεράστιο. Εντάξει, οπότε ενώ αρχικά αυτό έχει, όταν ο χρόνος είναι, όταν ο χρόνος είναι, ένας τρόπος να το δει κανείς είναι ότι αμάν. Όταν ο χρόνος είναι μηδενικός, το α τετράγωνο συν β τετράγωνο συν 2 αυτό κάνει ακριβώς 1. Αλλά όταν αρχίζει να πέφτει αυτό το πράγμα, αυτό πέφτει πολύ πιο γρήγορα και αποκαλύφτεται το τεράστιο α. Εντάξει, αυτός είναι ένας τρόπος να το δει κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα δύο αυτά πράγματα, κατά κάποιο τρόπο το ένα έχει τεράστια τιμή, το άλλο έχει μικρότερη τιμή, και επειδή αυτό εκθετικά μειώνεται πολύ πιο γρήγορα από το άλλο, αποκαλύπτει πλέον το μεγάλο α, το οποίο και κυριαρχεί και δίνει την αρχική μεγάλη αύξηση. Εντάξει. Αυτό μπορεί να το δεις διαφορετικά. Αν πάρεις, να πάρουμε ένα παράδειγμα, έχεις μία διάχυση. Έχεις μια διαχυτική κατάσταση και έχεις διάφορες, διαταραχές οι οποίες ουσιαστικά φθήνουν και φθήνουν κατά διαφορετικό τρόπο. Μπορείς να φτιάξεις μια αρχική κατάσταση η οποία να αποτελείται από αυτές τις καταστάσεις, και αν αυτές οι καταστάσεις δεν είναι κάθετες η μία με την άλλη, τότε επειδή φθήνουν αυτές κατά διαφορετικό τρόπο, Για να φτιάξουν μια κατάσταση ένα, ουσιαστικά έχουν συντελεστές οι οποίοι μπορεί να είναι αρκετά μεγάλοι για να φτιάξουν αυτή την κατάσταση. Αλλά όταν. Και αναιρεί το ένα το άλλο. Αλλά όταν. Επειδή οι ρυθμοί διάχυσης είναι πολύ διαφορετικοί, ουσιαστικά αυτό το οποίο θα εξαφανιστούν οι όροι οι οποίοι διαχέονται πάρα πολύ γρήγορα και θα μείνει μια τεράστια διαταραχή στην αρχή, η οποία πολύ σιγά πρόκειται να φθήνει. Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να το δεις αυτό το πράγμα. Ναι. Εγώ πάντως, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω, γιατί και οι δύο όροι μειώνονται εν τέλει. Οπότε δεν καταλαβαίνω πώς να προσθέσω κάτι. Είναι κάτι που έχει να κάνει με το σχήμα. Αν προσέξεις αυτό το διορθογώνιο διάνυσμα που είναι ζωγραφισμένο επάνω, έχει θετική τιμή του α και αρνητική τιμή του β. Πάει ανάποδα με το δεύτερο διάνυσμα. Το βλέπετε? Για να πάρετε το διορθογώνιο, προσθέτετε ένα πολύ μεγάλο α με ένα πολύ αρνητικό β. Αυτό δεν έχει σημασία, Χάρη.
Νομίζω ότι αυτό είναι που κάνει τη διαφορά, Πέτρο. Όχι, 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 όχι. Έχει να κάνει το γεγονός ότι το α είναι τεράστιο εδώ πέρα και... Ναι, αλλά επειδή και τα δύο έχουν τον ένα τον εκθετικό όρο τον A στη μείον 2 τάφ και το άλλο έχει τον εκθετικό όρο τον A στη μείον 3 τάφ, θα λέγε κανείς ότι και τα δύο πέφτουν τελικά. Ναι, ναι, αλλά... Νομίζω ότι είναι το γεωμετρικό αποτέλεσμα του ότι το β είναι πολύ αρνητικό στην περίπτωσή μας. Υπάρχει ένας όρος 2αβ εκεί επί A στη μείον 3 τάφ. Με αποτέλεσμα πριν προλάβει... Αυτή η συνάρτηση δηλαδή δεν έχει μέγιστο, αυτό είναι. Είναι, έχει αυτή, μέγιστο σε αυτόν τον ενδιάμεσο χρόνο. Αυτό το οποίο, αν θέλει να το κοιτάξει αυτό το πράγμα από πλευράς, αν θέλει να το κοιτάξει αυτό από πλευράς συναρτήσεων, η ενέργεια, όπως έγραψα, είναι α τετράγωνον, ε χρόνο τάφ. Είναι α τετράγωνον, ε στη μείον 2 τάφ, συν β τετράγωνον, ε στη μείον 4 τάφ, συν 2 αβ, ε στην μείον 3 τάφ επί συνημήτωνον θ. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι το β εδώ είναι αρνητικό και έχει ανταγωνισμό των δύο όρων του ε στην μείον 2 τάφ με τον ε στην μείον 3 τάφ. Είναι συνημήτωνον θ. Ναι, κατάλαβα. Ίσως. Οπότε θέλεις ουσιαστικά να μεγιστοποιήσεις αυτό το πράγμα με την αρχική κατάσταση ίσον 1, δηλαδή θέλεις να μεταγιστοποιήσεις, να βρεις το μέγιστο, έτσι βρίσκεις το μέγιστο ανά πάση στιγμή. Εντάξει, δεδομένου ότι το α τετράγωνον συν β τετράγωνον συν 2 αβ συνημήτων θ ισούται με 1. Εντάξει. Οπότε θέλεις ουσιαστικά να βρεις ποιο είναι το α και το β, το οποίο μεγιστοποιεί το ε, δεδομένου ότι αυτό ισούται με το 1, το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ εύκολα με Lagrange multipliers κλπ. Η ουσία εδώ πέρα είναι ότι επειδή τα πράγματα επειδή τα πράγματα είναι διορθογόνια, κατ' ουσίαν βρίσκονται υπογωνία, μπορείς να έχεις οι αρχικές συνθήκες να αποκρύπτουν πόσο μεγάλες είναι οι δύο τιμές οι οποίες τελικά πρόκειται να αποκαλυφθούν. Στην περίπτωση αυτή, να πάρουμε την οποία έχουμε κάνει, είναι ότι έχουμε πάρει μια αρχική συνθήκη στην οποία είναι μέτρου 1, αλλά αυτή η αρχική συνθήκη είναι μέτρου 1, την οποία έχω πάρει. Είναι μέτρου 1 αυτή η συνθήκη. Αλλά αυτή, αν την συν το χρόνο, όταν εξελιχθεί, αυτή είναι στο χρόνο 0. Συν το χρόνο, όταν συνεχθεί, θα γίνει κάτι παράλληλο σε αυτή τη διεύθυνση. Και αυτό το οποίο θα γίνει σε αυτή τη διεύθυνση θα είναι πόσο προβολή κάνει αυτό το πράγμα σε αυτό εδώ. Δηλαδή, ο λόγος του πόσο θα ήταν αν διήγερα το σύστημα σε αυτή τη διεύθυνση και αυτή τη διεύθυνση, τελικά θα είναι το ποσοστό της προβολής το οποίο έχει γίνει εδώ πέρα. Το οποίο είναι ακριβώς αυτό το α. Εντάξει. Αυτό είναι ο λόγος. Να το πω λίγο διαφορετικά. Αυτό που έφτιαξε διακεκομένο είναι το αρχικό β. Εντάξει. Και το οριζόντιο είναι το αρχικό α. Επειδή το β θα πέσει με πολύ πιο γρήγορο τρόπο λόγω του A στη μείον 2 τάφ, στην πραγματικότητα θα μείνει το α, θα ξεσκεπαστεί το α. Ακριβώς. Ενώ προηγουμένως προστίθονταν το α με το β. Ακριβώς. Και φτιάχναν το μικρό διανυσματάκι κάτω δεξιά. Ακριβώς. Τελικά ακριβώς θα εξαφανιστεί το διακεκομένο και θα μείνει και το α. Και θα αποκαλυφθεί η μεγάλη προβολή. Εντάξει, αυτό γίνεται. Εντάξει. Φυσικά αυτό το οποίο συμβαίνει είναι αυτό συμβαίνει η μη ερμητή ανότητα. Συνήθως αυτό το οποίο λέει είναι ότι υπάρχει σχέση, το σύστημα δεν είναι κλειστό. Πάνω σαν τα συστήματα, τα φυσικά συστήματα, τα οποία είναι κλειστά, περιγράφονται και είναι γραμμικά, περιγράφονται από ερμητιανούς τελεστές. Η μη ερμητή ανότητα σημαίνει ότι υπάρχουν πηγές ενέργειας, δηλαδή το σύστημα δέχεται ενέργεια από κάπου. Εντάξει, οπότε για αυτό το λόγο είναι φυσικά εφικτή αυτή η ενέργεια των διαταραχών. Οι διαταραχές παίρνουν κάτι από κάπου, το οποίο ουσιαστικά αυτές οι εξώσεις περιγράφουν κάποια πηγή, η οποία ουσιαστικά επιτρέπει την μεταφορά ενέργειας στις διαταραχές αυτές. Εντάξει, οπότε ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορείς να έχεις και την ανάλογη και αντίστοιχη πηγή του προβλήματος. Ωραία. Πολύ καλά. Λοιπόν, προχωράω. Αυτό ήταν, υποτίθεται, όπως είπαμε, θα κρατούσε 10 λεπτά. Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχω σημειώσει εδώ πέρα. Τα είπαμε αυτά. Είμαστε εντάξει με αυτό? Προχωράμε. Είμαστε μια χαρά. Θέλετε να κάνουμε κανένα διάλειμμα?
Να κάνουμε διάλειμμα. Ό,τι θέλει. Έτσι λέω. Τι λέτε. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και άλλοι. Έχει μακαρόνια άλλο στο τραπέζι, πώς τα. Εγώ έχω, ναι, μοσχάρι με μακαρόνια τώρα. Μόνο μακαρόνια τρως. Όχι, τρώω και μοσχάρι. Με σάλτσα... Μοσχάρι αυτή, σήμερα. Κόκκινη. Λεμονάτι. Κόκκινη. Είναι ωραίο φαγητό. Κοκκινιστό, ναι, μοσχαράκι κοκκινιστό. Ωραία. Καλή όρεξη. Άρα... Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τότε 5 λεπτά. Πόσο θέλετε, 7 λεπτά. Πόσο θέλεις. Ο Δημήτρης μιλάει, ο Κώστας μιλάει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ μιλάω, εγώ Δημήτρης. Α, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης τρώει πάντα τέτοια ώρα. Και εγώ τρώω γενικά. Δεν είναι ότι είμαι εξωγήινος. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε ένα δεκάλεπτο τότε. Είναι 2 και 22, να κάνουμε 2 και 30. Εντάξει. Σταματάω. Θα προσπαθήσω να σταματήσω την. Το recording. Το δύσκολο μέρος. Λοιπόν, αρχίζω λοιπόν. Λοιπόν, το άλλο, λοιπόν, σήμερα αυτό το οποίο θέλω κάπως να κάνω είναι να κάπως να δούμε πώς ζωγραφίζουμε τα πράγματα. Θέλω να μιλήσω πάλι για το... θέλω να βεβαιωθώ ότι κάπως ξέρουμε να ζωγραφίζουμε τα πράγματα στο χώρο των δύο διαστάσεων και θέλω να, ουσιαστικά θέλω να συζητήσω για το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάπως το συζητήσαμε τις προάλλες, θα ήθελα να επανέλθω. Και συγχρόνως σιγά σιγά να αρχίζω να κτίζω και λίγο θεωρία γύρω από αυτά τα πράγματα, ούτως ώστε όταν μιλήσουμε για το... Ελπίζω να μπορέσουμε να μιλήσουμε για το Poincaré Benediction, τουλάχιστον το υποσχέθηκα σε κάποιον από εσάς, κάποιος μου το ζήτησε μάλιστα. Να το κάνουμε. Ναι, αλλά, ναι, αλλά πριν το κάνουμε πρέπει να έχουμε μία... Δεν ξέρω εσείς αν είστε άνετα να ζωγραφίσετε κάτι στο... να κάνετε το χώρο των φάσεων αμέσως. Δεν ξέρω, πέστε μου εσείς. Αν αισθάνεστε άνετα να μην... Μας είχατε πει ότι είναι... ότι θα συνδέουμε, ας πούμε, τα σημεία ισορροπίας με τον προφανή τρόπο. Αυτό μου είχε χαραχθεί εμένα. Ναι, προφανώς δεν είναι. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Θέλω να εξηγήσω ότι αυτός ο προφανής τρόπος δεν είναι προφανής. Και θέλω να το συζητήσω αυτό. Λοιπόν, ας αρχίσουμε λοιπόν να συζητάμε αυτά τα πράγματα λιγάκι. Και θα κάνω μερικά παραδείγματα. Δεν θα κάνω... Τα παραδείγματα είναι από τον Στρόγκατς. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνω, το οποίο είναι δικό μου. Λοιπόν, ας πάρω αυτό το πρώτα-πρώτα το σύστημα, ένα πολύ απλό σύστημα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι ένα σύστημα το οποίο δεν χρειάζεται να το δει κανείς σε δύο διαστάσεις, διότι είναι ένα δυναμικό σύστημα το οποίο ουσιαστικά έχει η εξής χ και η εξής ψ, δεν είναι πεπλεγμένες η μία με την άλλη, οπότε ουσιαστικά είναι δύο συστήματα τα οποία είναι μονοδιάστατα και θα μπορούσε κανείς αμέσως να τα συζητήσει έτσι, αλλά θα ήθελα να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα τώρα πλέον στον χώρο των δύο διαστάσεων. Εντάξει, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνει κανείς αυτά τα πράγματα, όπως έχουμε συζητήσει, είναι σε δύο διαστάσεις, όπως είπαμε, τα αντικείμενα τα οποία μπορούν να συμβούν είναι να έχουμε ή θα έχουμε, η ροή θα πάει σε κάποιο σημείο ισορροπίας ή στο άπειρο, ή θα υπάρξει κάποιος οριακός κύκλος ή μια σειρά από οριακούς κύκλους. Μάλιστα, ένα κεντρικό θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και νομίζω ότι κάπως θα κάνω μερικά πράγματα, μπορεί και σήμερα να πω μερικά πράγματα, είναι να δούμε πότε μπορούμε να αποκλείουμε και πότε μπορούμε να ξέρουμε ότι υπάρχουν οριακοί κύκλοι. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα το οποίο υπό μία έννοια δεν έχει και απάντηση πλήρη. Μάλιστα, είναι ανοιχτό θέμα. Είναι ένα από τα προβλήματα του Χίλμπερτ. Πόσοι οριακοί κύκλοι υπάρχουν σε κάποια συγκεκριμένη εξίσωση, την οποία θα συζητήσουμε σε λιγάκι. Οπότε ας αρχίσουμε με αυτό το σύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, αλλά είναι χρήσιμο και ενδιαφέρον. Εδώ πέρα έχουμε σημεία ισορροπίας. Τα σημεία ισορροπίας ποια είναι προφανώς το ψήσο με το 0. Εντάξει. Ψή. Και όταν βάλω ψήσο με το 0, προφανώς θα έχω σημεία ισορροπίας ανεξάρτητα με το χ, και τα σημεία ισορροπίας είναι το χ ίσο με το 0, οπότε είναι το 0, 0. Έπειτα είναι το 1, 0. Και το μείον 1, 0. Έχω τρία σημεία ισορροπίας. Για να τα δω. Εδώ είναι το 0, 0. Εδώ είναι το 1. Εδώ είναι το μείον 1. Λοιπόν, τώρα, το ενδιαφέρον πράγμα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα σε αυτό το σύστημα, βεβαίως
μπορώ να τα χαρακτηρίσω αμέσως αυτά τα συστήματα και να γράψω τον Ιακωβιανό πίνακα γύρω από τα σημεία αυτά ισορροπής. Δεν θα το κάνω αυτό, διότι δεν χρειάζεται εδώ πέρα να γίνει. Θα εξηγήσω γιατί. Εδώ πέρα πρώτα-πρώτα η δεύτερη καμπύλη, αφού έχουμε σημειώσει τα σημεία ισορροπίας, εδώ πέρα μπορούμε να καταλάβουμε την ευτάθειά τους αμέσως κοιτάζοντας τις καλούμενες γραμμές μηδενικής κλίσης, τα null clients. Αυτές είναι οι γραμμές όπου το χ ντότισε με το 0, το ψ ντότισε το 0. Και προφανώς όταν δύο null clients το χ null clients, δηλαδή όταν το χ ντότισε είναι μηδενικό, σημαίνει ότι η ροή είναι κάθετη. Όταν το ψ ή προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Όταν το ψ ντότισε με το 0, η ροή είναι είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά και παράλληλα στον άξονα το χ. Εντάξει. Προφανώς όταν δύο null clients, η χ ντότ null client και η ψ ντότ null client μηδενικής κλίσης στέμνονται, αυτό είναι ένα σημείο ισορροπίας. Οπότε τα σημεία ισορροπίας εμφανίζονται σαν σημεία τομής των γραμμών μηδενικής κλίσης. Εντάξει. Επίσης, αυτές οι γραμμές είναι χρήσιμες διότι ουσιαστικά χωρίζουν το χώρο ανάλογα και ξέρουμε πού πηγαίνει η ροή. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα ποια είναι τα null clients. Το null client, λοιπόν, για το ψ dot ίσον με το 0 είναι προφανώς ο ψ άξονας ίσον με το 0. Δηλαδή, είναι ο άξονας αυτός. Στον άξονα αυτό, τι σημαίνει? Σημαίνει, γίνεται κάτι ενδιαφέρον. Δηλαδή, εφόσον αυτός είναι άξονας μηδενικής κλίσης, σημαίνει ότι η ροή είναι κατά τον άξονα των χ. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ο άξονας αυτός είναι αναλύωτος άξονας. Δηλαδή, αν αρχίσω με μία αρχική συνθήκη η οποία έχει ψ 0, εντάξει, προφανώς θα μείνει ψ 0. Προφανώς το καταλαβαίνω αυτό αμέσως και από την εξίσωση στην παραπάνω. Αλλά εγώ το βλέπω τώρα πλέον, θέλω να το δω από τη ζωγραφιά. Εντάξει, οπότε βλέπετε ότι ο άξονας χ είναι αναλύωτος άξονας και μάλιστα αν πρόκειται να βάλω βέλη, είναι εύκολο να βάλω τα βέλη, διότι βλέπετε ότι όταν είναι το χ μεγάλο, τα βέλη είναι προς τα έξω. Όταν το χ είναι μεταξύ 1 και 0, τα βέλη είναι προς τα μέσα. Εντάξει. Όταν το χ είναι αρνητικό, τα βέλη είναι αρνητικά και προς τα έξω. Και εδώ πέρα τα βέλη είναι... Οπότε εδώ βλέπει κανείς και κάτι άλλο. Ότι εάν επρόκειτο να κάνω εγώ την ανάλυση, της σταθερότητας, της ευστάθειας αυτού του συστήματος, γύρω από κάθε σημείο, εδώ έχω βρει ήδη μία ιδιοδιεύθυνση, μία αναλύωτη ιδιοδιεύθυνση. Και ξέρω αμέσως ότι το σημείο 1 έχει τουλάχιστον ένα ιδιοδιάνυσμα το οποίο είναι σταθές. Και σίγουρα η διεύθυνση το 0,0 έχει μία ιδιοδιεύθυνση η οποία είναι ευσταθής. Και το μείον 1 παρομοίως έχει μία ιδιοδιεύθυνση, τον άξονα συγκεκριμένα χ, που είναι ασταθής. Δηλαδή εδώ πέρα σε αυτό το πρόβλημα δεν χρειάζεται καν να κάνω ανάλυση με τους πίνακες. Αλλά αν τους έκανα θα έβρισκα προφανώς αυτό το αποτέλεσμα. Και επίσης εδώ πέρα είναι άλλο πράγμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι βλέπετε και κάτι άλλο. Είναι ότι η ασταθής πολλαπλότητα στο 1, εντάξει, ξέρω ποια είναι η μη γραμμική της, εδώ πέρα είναι γραμμικό το πρόβλημα, δεν έχει σημασία, ποια είναι η εξέλιξή της όταν βάλω όλους τους όρους μέσα. Και βλέπετε ότι πηγαίνει και πέφτει πάνω στην ευσταθή διεύθυνση του μηδενός. Οπότε αυτό είναι, όπως λέμε, μία ετεροκλινική τροχιά. Ομοίως, η μείον 1 πηγαίνει σαν ετεροκλινική τροχιά και πέφτει ακριβώς στο 0. Εντάξει. Οπότε ήδη βλέπετε πόσες πληροφορίες αμέσως αντλήσαμε από την ψιντότησαν το 0. Το άλλο πράγμα το οποίο αμέσως μπορεί να πει κανένας είναι ότι όταν το ψ είναι πάνω, βλέπετε από την εξίσωση πάνω, όταν είναι πάνω από αυτή την ευθεία, όταν είναι πάνω από αυτή την ευθεία, όταν το ψ dot είναι πάνω από αυτή την ευθεία, βλέπετε το ψ dot είναι αρνητικό. Και όταν το ψ είναι κάτω από αυτή την ευθεία, αυτό είναι το ψ dot σαν το 0. Εντάξει. Το ψ dot είναι, αλλάζει πρόσημο. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα η ροή, θα δούμε ακριβώς τι θα κάνει η ροή αναγκαστικά πηγαίνει προς τα κάτω και εδώ πέρα η ροή πηγαίνει προς τα πάνω. Εντάξει, οπότε αυτό το δούμε και θα δούμε ακριβώς τα σχήματα τα οποία θα γίνουν. Ήδη βλέπουμε δηλαδή τα βέλη πώς πηγαίνουν. Οπότε μπορούμε κατά κάποιο τρόπο να αποκλείσουμε κινήσεις.
είναι αυτό το οποίο έλεγα τις προάλλες, ότι έτσι θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στο να ζωγραφίσουμε την εικόνα. Οπότε αυτή είναι η συζήτηση για το πρώτο null climb, η πρώτη γραμμή μηδενικής κλίσης, το ψιντότησον το 0. Ας πάρουμε τώρα τη δεύτερη γραμμή μηδενικής κλίσης, τη χιντότησον με το 0. Πότε γίνεται χιντότησον 0, δηλαδή σε ποια σημεία, σε ποιες καμπύλες η ροή είναι παράλληλη στον άξονα των ψ, είναι προφανώς όταν το χίσον με το 0, δηλαδή στον άξονα των ψ. Εντάξει. Και επίσης όταν το χίσον 1 και μείον 1. Και σε αυτούς τους άξονες. Δηλαδή η ροή εδώ πέρα, όταν σε αυτούς τους άξονες, είναι αναγκαστικά παράλληλη στον άξονα των... συγγνώμη, είναι κάθετη. Είναι κάθετη και να δούμε υπό ποια καθετότητα. Ξέρουμε ότι εδώ πέρα, αναγκαστικά, επειδή το ψιντότη είναι αρνητικό, θα είναι κάθετη προς τα κάτω. Αναγκαστικά έτσι. Και αυτή κάθετη προς τα κάτω. Και εδώ πέρα, επειδή είναι θετικό, ξέρουμε ότι θα είναι κάθετη προς τα πάνω. Και αυτή κάθετη προς τα πάνω. Και επίσης βλέπουμε κάτι άλλο πάλι το οποίο είναι σημαντικό, ότι η γραμμή χ ίσον 1 είναι αναλύωτη διεύθυνση. Αν αρχικά πάρω μια αρχική συνθήκη η οποία είναι στη γραμμή χ ίσον 1, η κατεύθυνση της κίνησης είναι ακριβώς κάθετη. Δεν πρόκειται να αλλάξει το χ. Οπότε αυτή η διεύθυνση είναι και αυτή η αναλύωτη διεύθυνση. Και αυτή είναι αναλύωτη διεύθυνση. Ομοίως, το χ ίσον με το 0 που είναι η άλλη διεύθυνση, και αυτή είναι αναλύωτη διεύθυνση και πηγαίνει έτσι, και αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω. Οπότε βλέπετε ότι όχι μόνο βρήκα σε αυτή την περίπτωση, η null climb στη συγκεκριμένη περίπτωση, μου αποκαλύψαν πλήρως και τις αναλύωτες διευθύνσεις. Όπου ξέρω ότι η ροή ουσιαστικά δεν πρόκειται ποτέ να. Οποιαδήποτε τροχιά δεν μπορεί να προχωρήσει και να έρθει από εδώ και να πάει εδώ. Εντάξει. Αυτές οι γραμμές είναι γραμμές οι οποίες χωρίζουν κατά κάποιο τρόπο το χώρο. Εντάξει. Και επίσης αμέσως ξέρετε, επειδή αυτή είναι αναλύωτη διεύθυνση και μειώνεται, αυτό θα είναι επίσης. Το σημείο αυτό ξέρουμε απλώς έχουμε βρει και τη δεύτερη ιδιοδιεύθυνση, η οποία είναι σε αυτή την περίπτωση κάθετη. Και εδώ πέρα η δεύτερη ιδιοδιεύθυνση που είναι κάθετη, και αυτή η δεύτερη ιδιοδιεύθυνση, η οποία είναι και αυτή κάθετη στην πρώτη. Και εδώ πέρα βλέπετε ότι το σημείο 1 είναι σάγμα, διότι να το βέλος εδώ είναι προς τα έξω και αυτό είναι προς τα μέσα. Οπότε αναγκαστικά η ροή είναι έτσι εδώ. Και εδώ η ροή είναι αναγκαστικά έτσι. Και εδώ η ροή είναι αναγκαστικά έτσι. Και εδώ η ροή είναι αναγκαστικά έτσι. Και μάλιστα αμέσως μπορεί να δείτε τι γίνεται, διότι εφόσον το εδώ είναι ένα σημείο στο οποίο το χ dot είναι 0, εντάξει, όταν έρθω προς τα έξω εδώ, το χ dot θα είναι, σε αυτή την περιοχή θα είναι το χ dot θετικό. Οπότε ουσιαστικά τα βέλη θα μεγαλώνω και θα μικραίνω. Τα βέλη, η κίνηση είναι σε αυτή τη διεύθυνση. Οπότε βλέπετε όλα πηγαίνουν έτσι. Και ομοίως εδώ πέρα τα βέλη όλα πηγαίνουν έτσι. Εντάξει, είναι το ψι dot θετικό και το χ dot θετικό εδώ πέρα. Επειδή εδώ πέρα ήταν το χ dot 0. Εδώ πέρα ήταν το χ dot αρνητικό. Και το ψι dot θετικό. Οπότε η ροή πηγαίνει έτσι. Και εδώ πέρα η ροή πηγαίνει έτσι επειδή το χ dot είναι αρνητικό και το ψι dot είναι αρνητικό. Οπότε βλέπετε ότι έρχονται οι ροές έτσι. Έτσι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Και θα πάνε στον άξονα. Και όπως βλέπετε αυτό το σχήμα, μάλιστα κάνουμε ακόμα και παραπάνω. Και το 0 είναι ένας κόμβος ευθαθής και μάλιστα αναμένουμε λόγω της γεωμετρίας και της τοπολογίας την οποία έχουμε, ο κόμβος αυτός να έρχεται... Μπορεί να το αναμείνουμε αυτό το πράγμα? Όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Θα μπορούσε να πάει και από την άλλη πλευρά. Ναι. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό. Μας ξεγελάει το σάγμα ναι. Και το τι θα κάνει. Ακριβώς. Θα μπορούσε να στρίβει το σάγμα και μετά να ξαναστρίβει όταν πιστεύει να αλλάξει το ψι. Εδώ σε αυτό το σημείο θα χρειαζόταν ανάλυση. Θα χρειαζόταν να κοιτάξω τις ιδιοτιμές. Και βλέπετε αμέσως οι ιδιοτιμές στο 0 είναι προφανείς, διότι η μία είναι. Δεν ακούω. Πού χάνουμε τη διέστηση. Θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν αναγκαστικά, δεν χρειάζεται να πάει έτσι. Ξέρουμε ότι η γενική διεύθυνση είναι προς τα κάτω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Ή να κάνει σπήρα, ας πούμε. Όχι, να έρθει, απλώς να μην έρθει. Το ερώτημα είναι αν πρόκειται να έρθει εφαπτώμενο σε αυτή τη διεύθυνση, σε αυτή τη διεύθυνση. Αυτό θέλω να πω. Okay. Δεν αποκλείεται.
να γίνει. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Αν είχα βάλει εδώ πέρα το 2 και εδώ πέρα το 1, δεν θα αλλάζαν πολλά πράγματα. Θα πήγαινε από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Αν είχα βάλει 2 εδώ και εδώ το 1. Γιατί πάντοτε θα έρθει να. Απλώς λέω ότι η διεύθυνση αυτή δεν μας λέει, δεν αποκλείει αυτή την περίπτωση. Αυτό δεν αποκλείεται. Εντάξει, εδώ το κάνω επειδή τα πράγματα είναι απλά, αλλά θα μπορούσε, αν είχα βάλει εδώ πέρα το 2, θα έρχονταν έτσι το πράγμα. Εντάξει, εντάξει, αυτό το ελέγχουμε από, από το λάμδο ουσιαστικά. Ναι, ναι, αλλά λέω ότι από την, για να το ελέγξει κανείς αυτό το πράγμα, πρέπει να, δεν είναι απλώς ζωγράφισμα, πρέπει να κοιτάξει κανείς πλέον και την ευστάθεια αυτού του σημείου για να το πει κανείς αυτό το πράγμα. Εντάξει. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι το επιχείρημα αυτό, δεν μου αποκλείει το να έρθει αυτό το πράγμα και να έρθει εφαπτώμενο σε αυτό το διάνυσμα. Εδώ πέρα, κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποίησα. Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσα καμία μορφή, καμία συζήτηση για να ζωγραφίσω αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι το σχήμα είναι κάπως έτσι. Και αμέσως έχουμε και το σχήμα και τις αναλύωτες διευθύνσεις και τα πάντα. Το μόνο πράγμα το οποίο δεν είχαμε είναι τελικά αν οι καμπύλες ερχόντουσαν έτσι ή αλλιώτικα. Ωραία. Οπότε βλέπετε ότι έχει τεράστια σημασία το να συζητήσει κανείς πώς πηγαίνει η ροή. Αυτό θα ξαναεπανέλθουμε πάνω σε αυτό το πράγμα, διότι έτσι αυτό μας οδηγεί. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να περάσω αυτή τη γραμμή. Εντάξει. Αν είμαι εδώ πέρα, αναγκαστικά θα πηγαίνω προς τα κάτω. Και επίσης δεν μπορώ να περάσω αυτή τη γραμμή. Οπότε αναγκαστικά θα πάω στον κόμβο. Τέλειος υπόθεση. Αυτό το δούμε και από το θεώρημα του Πουινκαρέ Μπεντίξον αργότερα. Εντάξει. Αλλά βλέπετε, εδώ πέρα μπαίνει η ροή προς τα κάτω, πηγαίνει προς τα κάτω, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Δεν μπορεί να περάσει τον άξονα, δεν μπορεί να περάσει τον άξονα Χ, γιατί είναι αναλύωτη γραμμή αυτή. Εντάξει. Οπότε αναγκαστικά βρίσκεται σε αυτό το χωρίο και τελικά καταλήγει στο σημείο αυτό. Ομοίως αυτές οι καμπύλες πηγαίνουν προς το άπειρο εδώ και αυτές οι καμπύλες πηγαίνουν στο άπειρο. Να ρωτήσω κάτι. Πώς θα το κάναμε αυτό αν δεν κάναμε τη ζωγραφική και όλα αυτά, δηλαδή πιο μαθηματικά πώς θα το κάναμε? Δεν υπάρχουν πιο μαθηματικά. Αυτά είναι μαθηματικά. Θέλω να πω, βρήκαμε τα σημεία ισορροπίας με το μάτι, ας το πούμε. Μετά σχεδιάσαμε... Κοίταξε, θέλω να πω, αυτή θα είναι η ανάλυση πάντα. Αυτό μαθηματικά κάνουμε. Μαθηματικά κάνουμε. Διότι εδώ πέρα ξέρω ότι η ροή πηγαίνει προς τα κάτω. Εντάξει, δεν πρόκειται να πάει προς τα πάνω. Αυτός είναι κόμβος. Οπότε εδώ πέρα θα μπει το θεώρημα του Πουινκαρέ Μπεντίξον. Ότι όταν έχω μια ροή η οποία έρχεται μέσα σε ένα σημείο, το μόνο σημείο στο οποίο μπορεί να καταλήξει είναι ο κόμβος. Αυτό το αποδείξω. Οπότε θα χρησιμοποιήσω το θεώρημα Πουινκαρέ Μπεντίξον εδώ πέρα. Εντάξει. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο παραπάνω και είναι και αυστηρότατα μαθηματικά. Εντάξει. Τώρα, πώς θα το κάνεις στο σχήμα, θέλει δουλίτσα. Δηλαδή, πρέπει να δεις ουσιαστικά πώς είναι τα βέλη, να δεις που πηγαίνει, να αποκλείσεις τις περιοχές, να πάρεις σχολαστικά να αναλύσεις. Μπορείς να αποδεικνύεις κάθε βήμα, επειδή οι ταχύτητες είναι παντού πεπερασμένες. Στο μόνο σημείο, από τη στιγμή που βλέπετε ότι αναγκαστικά δεν υπάρχουν σημεία συμπυκνώσεως εδώ πέρα μέσα. Διότι για να υπάρχουν σημεία συμπυκνώσεως, δηλαδή σημεία, ορικά σημεία των τροχιών, τα μόνα ορικά σημεία των τροχιών είναι τα σημεία ισορροπίας. Διότι για να πάει κάπου μια καμπύλη και να τίνει κάπου, εντάξει, αν επρόκειτο να πάει και να τίνει σε κάποιο σημείο, θα μου πει κανείς γιατί δεν έρχεται καμπύλη, μια τροχιά. Ωραία, θα μου το απαντήσει κάποιος από εσάς. Δεν χρειάζεται το πω. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ είναι ένα σημείο ισορροπίας. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει μια τροχιά να πηγαίνει να τίνει σε κάποιο σημείο Χ. Άλλο εδώ πέρα μέσα, σε αυτό το χώρο τον οποίο έχω. Επειδή λες μαθηματικά. Ακούω. Γιατί αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Συν το χρόνο άπειρο, να πάει αυτή η τροχιά και να πάει σε αυτό το σημείο Χ. Ακούω. Απόδειξη. Είναι τετριμένη η απόδειξη. Ακούω. Δεν υπάρχει το σημείο ισορροπίας αυτό. Απέδειξε μου ότι δεν πρόκειται να υπάρχει τέτοιο ορικό σημείο. Αυτό ρωτάω. Μα αν είναι αυτό σημείο ισορροπίας. Ακούω. Ένας να μιλάει. Ναι.
Απλά λέω ότι αν αυτό είναι, ας πούμε, ευσταθής κόμβος, δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξέχασε λόγια. Αυτές είναι λόγια. Ευσταθή κόμβη κλπ. Ξέχασε τα αυτά πράγματα. Πέτατε από τα παράθυρα όλα. Αρχίζουμε. Ξέχασε. Δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Για ποιο λόγο δεν είναι δυνατόν να πάει. Σημείο ισορροπίας τι σημαίνει. Τι σημαίνει σημείο ισορροπίας. Η ταχύτητα τι είναι στο σημείο ισορροπίας. Αυτό το πράγμα έχει ταχύτητα. Το χ είναι το ολοκλήρωμα της ταχύτητας. Επί χρόνο D. Εντάξει. Αυτό δεν είναι. Όπου το V είναι κάποια συνάρτηση της θέσης. Αυτό δεν είναι. Η διαφορική μου εξίσωση αυτή δεν είναι. Το V είναι η ταχύτητα. Το F. Ακούω λοιπόν. Το σημείο ισορροπίας λοιπόν είναι σημείο στο οποίο το V είναι 0. Αυτό που έχει σχεδιάσει ο κύριος Ιωάννου δεν είναι σημείο κατά ανάγκη ισορροπίας με την γενική λογική. Απλώς πλησιάζουμε συνέχεια σε ένα σημείο. Γιατί, για ποιο λόγο δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Κάθε δευτερόλεπτο. Θέλω απόδειξη. Υποδιπλασιάζουμε την απόσταση από αυτό το σημείο. Κινούμαστε, θέλω δηλαδή. Απόδειξη. Για ποιο λόγο. Οι ζωγραφιές που έφτιαχνε πριν ήταν κάποιες ροές. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν μπορώ να έχω μια τέτοια ροή. Ναι, προς δηλαδή, τα κάπου. Μου λέει κάποιος να αποδείξω. Λέω αυτή η ροή θα συνεχίσει και θα πάει μόνο στον κόμβο, λέω. Για ποιο λόγο δεν τη σταμάτησα στη μέση. Κανένας. Δηλαδή το χ0 είναι σημείο ισορροπίας, έτσι. Όχι, όχι. Επαναλαμβάνω, απαντάω στον. Δεν ξέρω ποιος με ρώτησε προηγουμένως. Συζητάγαμε και μου λέει τι μαθηματικά να κάνουμε για αυτό το πράγμα και είπα ότι εντάξει, να κάνουμε λίγο παραπάνω μαθηματικά. Και λέω ότι εγώ τις πήρα αυτές τις τροχιές και τις συνέχισα και τις πήγα, όλες τις πήγα να καταλήγουν στο σημείο, στον κόμβο. Εντάξει. Και λέω για ποιο λόγο δεν τις σταμάτησα σε κάποιο σημείο, γιατί δεν υπάρχει κάποιο ορικό σημείο χ0. Μπορεί αυτές οι καμπύλες να έχουν ορικό σημείο, δηλαδή να τίνουν σύν το χρόνο σε κάποιο σημείο άλλο εκτός από τον κόμβο. Αυτό λέω, αυτό ρωτάω. Γιατί η ταχύτητα δεν μηδενίζει αλλού. Ακριβώς. Εάν επρόκειτο να βρίσκεται σε μία περιοχή ε, και αυτό μπορεί να το κάνει όσο θέλει εψιλοντικά, η ταχύτητα μπορεί να βρει κάποιο χρόνο τάφ που θα υπερκεραίσει αυτό το πράγμα την περιοχή ε. Αυτή είναι η απόδειξη. Το μόνο σημείο που δεν μπορεί να γίνει και μπορώ να έχω συμπύκνωση, δηλαδή ουσιαστικά αν πάρω μια περιοχή ε να βρίσκεται πάντοτε. Θυμάστε το όριο, πώς ορίζουμε στην ανάλυση, ένα, το όριο μιας συνάρτησης πρέπει να βρίσκεται ε απόσταση, να υπάρχει κάποιος χρόνος πέραν από τον οποίο μπορώ να τη θέσω τη συνάρτηση αυτή οσοδήποτε κοντά στο ορικό σημείο το οποίο έχω. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω εάν το σημείο αυτό δεν είναι ένα σημείο μηδενικής ταχύτητας, διότι μπορώ πάντοτε να βρω να πάω παραπάνω στον χρόνο και να το ξεπεράσω αυτό το σημείο. Αυτές είναι οι αποδείξεις οι οποίες κάνει ο Ποϊνκαρέ πάνω σε αυτά τα πράγματα και αυτό βέβαια είναι προφανές. Αυτό είναι προφανής πρόταση, την οποία ουσιαστικά λέω. Οπότε ουσιαστικά οποτεδήποτε έχεις μια περιοχή στην οποία η ταχύτητα είναι θετική, θα πρόκειται να μπει ένα σωματίδιο σε αυτή την. Η τροχιά θα μπει σε αυτή την περιοχή αναγκαστικά. Και εφόσον σε αυτό το χώρο η ταχύτητα δεν είναι πουθενά μηδενική, σε κανένα σημείο δεν μπορεί να σταματήσει η τροχιά αυτή. Και πρόκειται να φύγει από το χωρίο αυτό ή να καταλήξει σε ένα σημείο ισορροπίας. Αυτό είναι ένα προφανές κομμάτι του Ποϊνκαρέ Μπεντίξον. Βεβαίως, ο Ποϊνκαρέ Μπεντίξον λέει μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Μπορεί να γίνει να ουσιαστικά η τροχιά να αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω. Θα το αποδείξουμε. Δηλαδή, μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά να πάει η τροχιά να μην έχει τέτοιο ορικό σημείο, αλλά να έχει ορικό σημείο ένα σύνολο. Τέτοιο δεν μπορεί να έχει. Αλλά θα μπορούσε να έχει να μπει η τροχιά μέσα και να αρχίζει να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό βέβαια σε αυτή την περίπτωση αποκλείεται, διότι βλέπετε ότι η ροή εδώ πέρα έχει μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Δεν μπορεί να γυρίσει προς τα πίσω. Οπότε εδώ πέρα βλέπετε ότι αποκλείεται και η περίπτωση ορίου. Αυτά είναι τα επιχειρήματα και αυτά είναι τα μαθηματικά τα οποία έχει κάνει. Εγώ να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αν είχαμε διαφορετική π.χ. να είχαμε επιπλεγμένη χ επί ψ,
πώς θα το χειριζόμασταν. Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, μια στιγμή πήραμε. Σιγά-σιγά. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Σιγά-σιγά. Αρχίζουμε με τα προφανή. Αρχίζουμε με το προφανή πρώτα, να καταλάβουμε το προφανή και σιγά-σιγά θα κάνουμε τα υπόλοιπα. Δεν είναι εύκολο και θέλει πείρα. Εντάξει. Μια υποσημείωση εδώ. Ξεκινήσαμε σε αυτό το πρόβλημα επειδή είχε κάποια ιδιαιτερότητα με τα null clients. Τα null clients αποδείχτηκαν γι' αυτό και μόνο το πρόβλημα, ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι πολλαπλότητες. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι γενική πρόταση. Ναι, προφανώς. Ούτε γενικά τα null clients είναι σύνορα. Οι πολλαπλότητες είναι σύνορα των χωρίων, των επιμέρους χωρίων. Αυτό εδώ ήταν ένα παράδειγμα το οποίο μάθαμε για τα αναλύωτα σύνολα, μάθαμε για τα null clients ότι μπορεί να είναι χρήσιμα, και εδώ πέρα έτυχε να είναι και πολλαπλότητες οι οποίες χωρίζαν ουσιαστικά και τις περιοχές. Αλλά όπως λέει ο κ. Αποστολάτος, οι πολλαπλότητες είναι αυτές οι οποίες θα χωρίσουν τους χώρους. Οπότε null clients γενικά είναι χρήσιμα για να βρει κανείς την κατεύθυνση της ροής πάνω και κάτω από τα null clients. Ναι. Θα το κάνουμε αυτό. Έχοντας δει αυτό το πράγμα, θα το κάνουμε αυτό στην περίπτωση του... μάλιστα να το κάνω αμέσως αυτή τη στιγμή, μια που το έθεσε ο κύριος Αποστολάτος αυτό το πράγμα. Βλέποντας αυτό το παράδειγμα, να πάμε να κάνουμε το παράδειγμα το οποίο κάναμε την προηγούμενη φορά με τα αρνιά και τα... με το πρόβλημα της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ αρνιών και λαγών, κουνελιών. Εντάξει. Λοιπόν, ας πάμε να το δούμε αυτό, μια που το έθεσε. Νομίζω πηγαίνει αυτή τη στιγμή να συζητηθεί. Θα θυμίσω, τα μεν κουνέλια, χ, πολλαπλασιάζονται πολύ. Εντάξει, έχουν έναν, αν δεν υπήρχε ενόχληση, θα φτάναν σε έναν πληθυσμό 3. Αλλά όταν υπάρχουν τα αρνιά, τα εκτοπίζουν από το λιβάδι, με αποτέλεσμα και τα εκτοπίζουν πολύ. Οπότε αφαιρούμε συγκεκριμένα η αύξηση του πληθυσμού των κουνελιών μειώνεται ανάλογα με το ποσό των πόσα αρνιά έχουμε. Και ομοίως τα αρνιά, τι είχαμε βάλει, 2 είχαμε βάλει, είναι 2, πολλαπλασιάζονται με ρυθμό 2, έχουν φέροντα πληθυσμό 2, αλλά δεν εκτοπίζονται και δεν ενοχλούνται τόσο πολύ όταν τα κουνέλια πέφτουν στα πόδια τους, ξέρω και εγώ, μπορούν να τρώνε το χόρτο τους ανέμελα. Εντάξει, οπότε αυτές είναι οι εξώσεις. Και εδώ πέρα θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα για να το ζωγραφίσουμε από την πλευρά των null clients και από την πλευρά των περιοχών. Εδώ πέρα βλέπετε αμέσως ότι... οπότε θα ζωγραφίσω τα ανακλάνης, οι τομές των ανακλάνης θα μου δώσουν τα σημεία ισορροπίας. Βλέπετε τα σημεία χ dot ίσον με το 0, δηλαδή εκεί πέρα που η ροή είναι πάνω και κάτω, είναι ο άξονας χ ίσον με το 0 και η γραμμή χ συν 2 ψ ίσον με 3. Εντάξει. Και το ψ dot ίσον με το 0, δηλαδή η περιοχή στην οποία η ροή είναι δεξιά-αριστερά, είναι το ψ ίσον με το 0 και το χ συν ψ ίσον με 2. Οπότε για να το ζωγραφίσουμε αυτές τις δύο καμπύλες. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα αυτός είναι ο άξονας χ και αυτός είναι ο άξονας ψ, οι οποίοι είναι άξονες, οι οποίοι είναι ήδη, βλέπετε αμέσως το πρώτο συμπέρασμα είναι το εξής, όταν το χ ίσον με το 0, όταν το χ ίσον με το 0, το χ dot είναι μηδενικό. Τι λάθος έχω κάνει. Συγγνώμη, αυτός είναι ο ψίσον με το 0. Αυτός είναι ο άξονας ψίσον με το 0. Όταν το ψίσον με το 0, το ψι dot είναι μηδενικό, οπότε ουσιαστικά έχουμε παράλληλη, η καμπύλη είναι αναλύωτη. Βλέπετε, η ροή είναι πάνω στον άξονα χ. Και ομοίως, όταν το χ ίσον με το 0, δηλαδή έχω τον άξονα ψι, η ροή είναι κάθετη και ουσιαστικά κινούμε μόνο πάνω στον άξονα, οπότε και αυτή είναι αναλύωτη διεύθυνση. Οπότε βρήκαμε δύο αναλύωτες διευθύνσεις. Αυτές είναι αναλύωτες διευθύνσεις. Οπότε δεν μπορεί κανείς να περάσει κανείς από αυτές τις γραμμές. Οπότε γι' αυτό το λόγο, εάν βρίσκομαι σε θετικούς πληθυσμούς, ποτέ δεν πρόκειται να γίνω ποτέ αρνητικός εδώ πέρα. Είναι καλά ορισμένο το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα δύο null clients, ακόμα δεν ζωγραφίζω τις διευθύνσεις. Το δεύτερο null client, όπου το χ dot
ίσον με το 0, είναι το χ συν 2 ψ ίσον με 3. Οπότε όταν το ψ ίσον με το 0, το χ ίσον 3, να το, αυτό είναι το 3, και όταν το χ ίσον με το 0, το ψ ίσον 3 δεύτερα. Εντάξει. Οπότε αυτό είναι το 2, αυτό είναι το 3 δεύτερα. Οπότε είναι η καμπύλη αυτή. Και έπειτα έχω την καμπύλη χ συν ψ ίσον 2, όταν το ψ ίσον, όταν το ψ ίσον 0, το χ ίσον 2, να το. Οπότε είναι αυτή η καμπύλη εδώ, η οποία είναι η 2. Οι οποίες στέμνονται στο σημείο το οποίο είναι το άλλο σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι το 1, 1. Εντάξει, βλέπετε. Οπότε ποιες είναι οι περιοχές όπου έχω τομές. Οι άξονες θα είναι αυτός με αυτόν, διότι εδώ πέρα έχουμε αυτός είναι. Βλέπετε στον άξονα, για να το κάνω 2-2, σε αυτόν τον άξονα εδώ πέρα. Σε αυτόν τον άξονα εδώ. Οπότε τα σημεία ισορροπίας είναι αυτό εδώ, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ. Εντάξει, είναι οι τρεις, αυτή είναι μία τομή, αυτή είναι άλλη τομή, είναι μία incline, έπειτα έχω αυτό το incline με αυτό το incline, και αυτό το incline με αυτό το incline και ούτω καθεξής. Οπότε έχω τα τρία σημεία ισορροπίας. Αυτό δεν είναι σημεία ισορροπίας, διότι είναι τομή incline της ίδιας κατηγορίας. Όπως και αυτό συγκεκριμένα, είναι το αυτό με αυτό, είναι της ίδιας κατηγορίας. Εντάξει. Οπότε ήδη έχω ζωγραφίσει τα null clines, έτσι. Και τώρα πρέπει να ζωγραφίσω τις κατευθύνσεις που έχω. Οπότε είπαμε ότι αυτό είναι στο null cline εδώ, είναι στο null cline που είναι κάθετη η ροή, και οπότε πρέπει να βρω εάν είναι θετική ή αρνητική εδώ πέρα η ροή. Και ουσιαστικά μπορώ να το δω αυτό εύκολα, ότι το ψ dot είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το χ dot ίσον με το 0. Αυτό είναι το ψ dot ίσον με το 0. Οπότε βλέπετε το ψ dot, όταν το ψ γίνει μεγάλο, εντάξει, θα γίνει αρνητικό. Οπότε βλέπετε ότι όταν περάσω αυτή τη γραμμή, η γραμμή που γίνεται μεγάλο είναι αυτή εδώ πέρα, γίνεται 0. Οπότε οπουδήποτε δεξιά πάνω εδώ είναι το ψ dot αρνητικό. Και οτιδήποτε κάτω από εδώ, το ψ dot είναι θετικό. Εντάξει. Εδώ είναι 0 σε αυτή την περιοχή. Οπότε βλέπετε ότι εδώ πέρα η ροή, στη γραμμή αυτή εδώ πέρα, είναι προς τα κάτω. Εντάξει. Και στη γραμμή εδώ πάνω είναι προς τα πάνω. Τώρα, έχουμε στη γραμμή χ, όπου η καμπύλη είναι έτσι. Αυτή είναι η καμπύλη ψ dot στον 0, οπότε η ροή είναι παράλληλη. Για να δούμε τα πρόσημα. Εδώ πέρα, όταν το χ dot γίνει πολύ μεγάλο, όταν το χ περάσει πάνω από αυτή τη γραμμή, εντάξει, το χ dot είναι αρνητικό. Οπότε βλέπετε, και εδώ είναι θετικό. Οπότε πάλι εδώ πέρα μέσα έχω χ dot θετικό, οπότε η ροή είναι προς τα πάνω. Εντάξει. Εδώ πέρα βλέπετε η ροή πρέπει να είναι έτσι. Και εδώ πέρα αντιθέτως πρέπει να είναι προς τα μέσα. Οπότε βλέπετε, στην περιοχή εδώ πέρα τα βέλη, η ροή πηγαίνει προς τα πάνω. Στη ροή εδώ πέρα θα είναι, εδώ, σε αυτή την περιοχή τι θα έχω. Θα έχω ψ dot αρνητικό και χ dot θετικό. Εντάξει, δηλαδή η κατεύθυνση είναι να μικραίνω στο ψ και να μεγαλώνω στο χ. Εντάξει, οπότε πρέπει να είναι κάτι αυτής της μορφής. Τα βέλη πρέπει να είναι έτσι. Θα κάνω άλλο χρώμα νομίζω. Τα βέλη πρέπει να είναι έτσι εδώ. Εδώ είναι έτσι. Εντάξει. Εδώ πέρα, σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την περιοχή εδώ, οπότε σε αυτή την περιοχή την ένα, τα βέλη είναι έτσι. Στην περιοχή αυτή εδώ πέρα θα έχω, τι είναι. Έχω ότι το χ dot πρέπει να είναι αρνητικό και το ψ dot να είναι θετικό. Εντάξει. Οπότε εδώ πέρα μικραίνω ως προς τα χ, αλλά μεγαλώνω ως προς τα ψ. Οπότε η ροή πρέπει να είναι κάπως έτσι. Δύσκολο να το ζωγραφίσω. Και εδώ πέρα η ροή είναι κάπως έτσι. Εντάξει. Οπότε τι γίνεται, εάν έχω μία γραμμή εδώ πέρα, έχει πεπερασμένη ταχύτητα.
και πρέπει αναγκαστικά να προχωράει προς τα κάτω. Δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να πάει στο 1. Αλλά αν δεν πάει στο 1, εντάξει, αν δεν πάει στο 1, αναγκαστικά θα έρθει και θα τμήσει αυτή την καμπύλη κάθετα και αναγκαστικά θα μπει εδώ πέρα μέσα. Δεν μπορεί να φύγει από εδώ, διότι η ροή έρχεται από εδώ. Οπότε θα έρθει και θα πέσει εδώ πάνω. Οπότε όλες αυτές οι καμπύλες έρχονται έτσι. Δεν έχουν καμία άλλη επιλογή. Ομοίως, η καμπύλη εδώ πέρα αυτή είναι αναγκαστικά πρέπει να πάει προς τα πάνω και αν έρθει, μπορεί να πάει ή θα πέσει εδώ. Υπάρχει καμπύλη η οποία έρχεται εδώ και πέφτει εδώ. Να. Και ομοίως μπορεί να υπάρχει καμπύλη η οποία έρχεται εδώ και πέφτει εδώ. Αυτές είναι οι ευσταθείς πολλαπλότητες του σημείου αυτού. Και έπειτα αν φύγω από εδώ πέρα, αν δεν πέσω σε αυτήν την περιοχή, η οποία χωρίζει το χώρο αυτό, και αυτή είναι αναλύωτη διάθεση, γιατί εδώ αναγκαστικά θα έρθει έτσι από εδώ. Εντάξει. Και εδώ έτσι. Και εδώ έτσι. Και εδώ έτσι. Οπότε αν έρθω εδώ πέρα, αναγκαστικά θα έρθω να πέσω εδώ. Και ομοίως αν έρθω από εδώ, θα έρθω να πέσω εδώ. Και αν έρθω από εδώ, θα έρθω να πέσω εδώ. Οπότε βλέπετε όλο το χώρο να έχει σχηματιστεί χωρίς καμία μορφή ανάλυση της ευτάθειας. Μάλιστα, αμέσως καταλαβαίνετε από το σχήμα αυτό εδώ πέρα ότι αναγκαστικά αυτό το πράγμα είναι σάγμα. Άξτε, υπάρχει μια δεύτερη αναλύωτη διεύθυνση η οποία χωρίζει τις καμπύλες αυτές που έρχονται από εδώ και αυτές οι οποίες έρχονται από εδώ. Και είναι ουσιαστικά η ετεροκλινική τροχιά η οποία ενώνει το τέτοιο το σημείο αυτό, το 1-1 με το 3. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να κάνουμε τον υπολογισμό και να βρούμε αυτή την ετεροκλινική τροχιά η οποία αρχίζει από το σάγμα αυτό και πηγαίνει στο 3. Η οποία χωρίζει τις καμπύλες οι οποίες έρχονται από εδώ πέρα και τις καμπύλες οι οποίες έρχονται από πάνω. Οπότε βλέπετε σε αυτή την περίπτωση, έτσι είναι το σχήμα. Δεν μπορεί να υπάρχουν οριακοί κύκλοι εδώ πέρα. Αυτό θα το αποδείξουμε και σε λιγάκι και με το θεώρημα του δείκτη του Ποϊνκαρέ. Αλλά εδώ πέρα μιλάω απλώς με επιχειρήματα συνέχειας ουσιαστικά, χρησιμοποιώντας αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, το οποίο το αποδείξαμε μαζί και με την ταχύτητα. Ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρχουν ορικά σημεία εδώ πέρα πουθενά εκτός από τα σημεία ισορροπίας. Και το γεγονός ότι οι κατευθύνσεις δεν επιτρέπουν συγκεκριμένα κυκλικές αναστροφές ουσιαστικά στο σύστημα. Εντάξει. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι τι θα μπορούσε να αντιταχθεί εδώ πέρα. Θα μπορούσε κανείς να... παιδιά, κάποιος να αντιταχθεί σε κάτι το οποίο λέω. Εγώ έχω σκεφτεί κάτι ήδη. Θέλω αντιρρήσεις σε αυτά τα οποία λέω. Χάρη. Θα μπορούσε να μην υπάρχει αυτή η καμπύλη εδώ. Να μην υπάρχει η καμπύλη η οποία ενώνει δηλαδή να μην υπάρχει, να το ξαναφέρω. Είπαμε. Να κάνουμε το σχήμα. Είναι αυτό. Αυτές είναι οι δύο null climbs, εντάξει. Και θυμάστε, εδώ ήταν έτσι, εντάξει. Εδώ είπαμε η ροή είναι προς τα πάνω, εδώ είναι προς τα κάτω, εδώ είναι προς τα μέσα, εδώ είναι προς τα μέσα. Και λέω, αυτό πλέον είναι αναλύωτη διεύθυνση, εντάξει. Αυτή είναι αναλύωτη διεύθυνση και πηγαίνει εδώ. Αυτό πηγαίνει εδώ. Αυτό είναι το σημείο ισορροπίας, το δεύτερο σημείο ισορροπίας είναι αυτό. Εντάξει, και αυτό είναι το άλλο σημείο ισορροπίας. Λοιπόν, και λέω, υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει καμπύλη η οποία να έρθει εδώ πέρα και να πέφτει εδώ πάνω. Είναι αναγκαίο. Θα μπορούσαν όλες οι καμπύλες... Κοιτάξτε, αν φύγουν αυτές οι καμπύλες εδώ πέρα, ή θα πάνε εδώ ή θα πάνε εκεί. Επειδή... Δεν φαίνεται το εδώ και το εκεί, Πέτρο. Ή θα πάνε στο α ή στο β. Εντάξει. Εάν δεν πήγαινε καμία καμπύλη εδώ πέρα, θα έπρεπε ή όλες να πάνε. Θα μπορούσαν να πάνε όλες στο Β, αυτό ρωτάω. Μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα πάνε όλες στο Β. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή κάνω το προφανές. Λέω, ξέρω κι εγώ, αυτό εδώ πέρα πηγαίνει, πρέπει να περάσει αυτό. Προφανώς μπορεί να πει κανείς το εξής πράγμα, ότι από τη στιγμή που εδώ πέρα, αν αρχίσω από εδώ, η ροή είναι έτσι, αν πάω προς τα πίσω, αυτό το πράγμα και το πάω πίσω στον χρόνο. Αυτό πρέπει να έρχεται εδώ πέρα. Άρα, δεδομένου ότι έχω ροές από εδώ πέρα, αναγκαστικά υπάρχουν πράγματα τα οποία πηγαίνουν στο α. Εντάξει.
Ομοίως, αν αρχίσω από το σημείο αυτό και πάω προς τα πίσω, αναγκαστικά θα υπάρχουν σημεία τα οποία θα πάνε εδώ πέρα. Δεν μπορεί να πάνε πουθενά αλλού. Οπότε προφανώς έχω σημεία τα οποία, αλλάγοντας την κλίση συστηματικά από εδώ μέχρι εδώ πέρα, θα υπάρχουν πράγματα τα οποία πηγαίνουν εδώ μέχρι εδώ. Τώρα έχω αποδείξει ότι θα υπάρχει εδώ πέρα μια καμπύλη η οποία είναι ένα. Είναι προφανές ότι εφόσον υπάρχει διαχωριστική γραμμή. Μπρος, είπες, ναι. Δεν εξαρτάται από το ρυθμό που αυξάνεται στις δύο διευθύνσεις που έχουμε. Δηλαδή, άμα αυξάνεται πολύ γρήγορα στην Z διεύθυνση, μπορεί να καταλήξει εν τέλει στο Β. Όχι, μόλις αυτό απέδειξε. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει null Βασικά, climb... Βασικά, δεν πανηγυρίσει πίσω, ναι. Η null climb που έδειξε κάτω με το οριζόντιο βέλος προς τα δεξιά, που φαίνεται να οδηγείται προς το α, προέρχεται σίγουρα από το 0-0. Άμα την πάσεις προς τα πίσω στον χρόνο. Ναι, ναι, γιατί ναι, δεν μπορεί να γυρίσει ανάποδα. Άρα υπάρχουν καμπύλες που πάνε στο Β και καμπύλες που πάνε στο Α. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει και καμπύλη που πάει στο ενδιάμεσο. Και λέμε ότι αλλάζουμε τώρα συστηματικά. Πηγαίνουμε από το Α, αλλάζουμε τις κλίσεις τώρα, τις αρχικές κλίσεις. Αν η κλίση είναι πολύ μικρή, πηγαίνει στο Β. Σιγά σιγά τη μεγαλώνω, σε κάποιο σημείο θα πάει στο Α. Τώρα δεν έχω αποδείξει ότι θα πάει. Το ερώτημα είναι, δεν υπάρχει κάποια καμπύλη ορική μεταξύ του ενός και του άλλου. Υπάρχει και αυτή η καμπύλη είναι η καμπύλη η οποία πηγαίνει στο ένα. Εντάξει, δεν το έχω αποδείξει ακριβώς, αλλά νομίζω... Άμα φτιάξει κανείς την ευσταθή πολλαπλότητα του ενδιάμεσου σημείου, του γάμα... Σωστά, ναι. Τότε αυτή από κάπου πρέπει να έρχεται. Τώρα αρχίζει κανείς... Ναι, υπάρχει το άλλο θέμα τώρα. Ναι, πολύ σωστά λέει. Να η απόδειξη. Τελειώσαμε με την απόδειξη. Λέει ο κύριος Αποστολάτος. Φτιάχνω τώρα και την ασταθή πολλαπλότητα αυτού του σημείου. Αυτή που θα πάει, αναγκαστικά θα πρέπει να πάει στο σημείο αυτό. Είναι καλύτερο να το δει κανείς έτσι. Είναι ευσταθής αυτή. Έτσι, την έχει φτιάξει σαν... Α, σωστά, είναι ευσταθής. Αν την πάω πίσω στο χρόνο. Πάω ανάποδα το χρόνο. Πάω ανάποδα το χρόνο. Εντάξει. Οπότε να τι απόδειξε. Ότι υπάρχει πράγματι αυτή, είναι η εξέλιξη της ασταθούς συγκεκριμένα, της ευσταθούς διεύθυνσης του σάγματος. Επειδή ρωτάει ο Δημήτρης, γιατί να προέρχεται, λέει, αναγκαστικά από το 0-0 το οριζόντιο βέλος της null climb που πάει στο α. Δεν θα μπορούσε να προέρχεται από το ενδιάμεσο σημείο, ακριβώς για αυτό το λόγο που είπαμε. Υπάρχει ευσταθής πολλαπλότητα που σε οδηγεί προς το ενδιάμεσο σημείο. Δεν υπάρχει ασταθής πολλαπλότητα σε αυτή τη διεύθυνση που να ξεκινήσει και να σε καταλήξει στο α. Πέτρο, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Ναι, ναι, όχι, εγώ είμαι εντάξει. Απλώς το σταματάω για να ρωτήσουν, να συζητήσουν. Ναι, έχει μεγάλη σημασία αυτά τα πράγματα. Δεν είναι προφόρμα. Πρέπει να τα κάνουμε δυστυχώς με τον τρόπο με τον οποίο τα κάνουμε και σιγά. Και καλό είναι να ρωτάτε. Όλοι μας πρέπει να... Θέλει δουλειά αυτό, δεν είναι... Έχουν και πλάκα αυτά επίσης. Εγώ νομίζω ότι έχουν πλάκα. Είναι μαθηματικά πλάκας. Δεν είναι της πλάκας, είναι πλάκας. Το ενδιάμεσο αυτό το σημείο, το γάμα, έστω ότι ξεκινούσε καμπύλη από εκεί που πήγαινε στο αλφα. Ποιο είναι το γάμα, αυτό είναι το γάμα, αυτό είναι το σημείο. Το γάμα το ενδιάμεσο, το ναι. Γάμα. Ναι. Το 1-1. Εντάξει, έστω ότι κάτω υπήρχε αυτή η κατεύθυνση που έφτιαξε τώρα η ευσταθής πολλαπλότητα, έστω ότι υπήρχε καμπύλη που ξεκινούσε από το 1-1 και πήγαινε στο α κάτω από το κάτω τρίγωνο. Α, λες να έρθει έτσι. Αποκλείεται. Από το 1-1, όχι από το 1-1 να ξεκινούσε και να πήγαινε προς το α. Ναι, αποκλείεται να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό αποκλείεται, ακριβώς. Ναι, διότι αυτό... η κλίση είναι προς τα κάτω. Ακριβώς. Ναι, σωστά. Έχω αποκλείσει. Ναι, ναι, μπορεί να το δεις και από εδώ πέρα. Αποκλείεται να κάνει αυτό πράγμα. Αυτό ρώτησε το Δημήτρης. Σωστά, πολύ σωστά ρώτησε ο Δημήτρης. Άλλη αντίρρηση. Θα το ξαναεξηγείτε αυτό, γιατί δεν μπορεί να πάει στο α. Μα, άλλο επιχείρημα είναι ότι το 0-0 είναι... Μια στιγμή, να πάρουμε σιγά. Κάποιος ρώτησε κάτι. Ποιος ήταν εδώ, ποιος ρώτησε. Έναν απαντάμε. Εγώ ήμουν. Ναι, Ζώη. Ποιο είναι το ερώτημα. Γιατί δεν μπορεί να πάρει... Όχι, να το ξαναεξηγήσετε αυτό που είπατε, που ρώτησε ο Δημήτρης. Ναι, λέω ότι αν επρόκειτο... Συγγνώμη. Ξεσηκώθηκε το...
Αυτό που είπα είναι ότι μπορούμε να το δούμε και διαφορετικά. Ότι στο μηδέν τα βέλη θα ανοίγουν, θα φεύγουν από το μηδέν. Άρα δεν μπορεί να είναι αντίρροπο το βέλος προς το μηδέν. Προς το μηδέν μηδέν, αυτό λέω, προς το σημείο που είναι ασταθές σημείο ισορροπίας. Δεν μπορεί να κατεβαίνει το βέλος και ταυτόχρονα να πηγαίνει προς τα πάνω το βέλος. Λοιπόν, εδώ πέρα η ροή είναι προς τα πάνω. Πες ότι φεύγω από εδώ πέρα. Εδώ δεν μπορεί να γυρίσει αυτό το πράγμα. Πάω τώρα πίσω στο χρόνο. Πάω πίσω στο... Αν πάω πίσω στο χρόνο, αυτό το βέλος γίνεται έτσι. Εντάξει. Αν το πάω τι μείον τε. Εντάξει. Οπότε δεν μπορεί να έρχεται κάτι έτσι. Αν επρόκειτο να πάω... Ξέχνα το. Πες ότι πάντοτε πηγαίνουμε μπροστά στο χρόνο. Εντάξει, για να μην... Εάν αυτό το πράγμα, εδώ πέρα έχω την ευσταθή πολλαπλότητα. Δεν μπορεί να έρθει αυτό το πράγμα έτσι. Η ροή εδώ πέρα είναι προς τα πάνω. Και επίσης αν θα πέρναγε αυτό το σημείο με αυτή τη φορά, ενώ αυτή η φορά είναι πάντοτε έτσι. Εντάξει, εδώ πέρα η ροή είναι πάντοτε έτσι εδώ πέρα. Εντάξει. Η ροή είναι πάντοτε εδώ έτσι. Οπότε οτιδήποτε έρχεται, αν έρθει από εδώ πέρα κάτι, θα έρθει εδώ κάτω. Και αν πάω πίσω στον χρόνο, θα έρθει εδώ πέρα. Δεν μπορεί να πάει εδώ. Εντάξει. Το χωνέψαμε. Οπότε μπαίνουν τέτοιες μορφής επιχειρηματολογία. Είναι τοπολογικής μορφής. Δηλαδή βλέπουμε τα βέλη κανείς και με τις κατευθύνσεις και ουσιαστικά χωρίζοντας τους χώρους. Και βλέπετε το καταπληκτικό πράγμα το οποίο έγινε εδώ πέρα είναι μόνο με ανάλυση. Χωρίς καμίας μορφής ανάλυση. Δεν έγραψα κανέναν πίνακα. Ουσιαστικά μπορούσα να καταλάβω το τι συμβαίνει, κοιτάζοντας μόνο τις κατευθύνσεις των άλλων clients και τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό το οποίο θέλω να δει. Εντάξει, θα κάνουμε και άλλα παραδείγματα. Θέλει δουλειά αυτό και είναι κάτι το οποίο θα θέλω να... Και ήδη βλέπετε με το να το συζητάμε αυτό το πράγμα, ήδη ετοιμάζουμε και τα μαθηματικά για να πάμε και να αποδείξουμε τα θεωρήματα του Πουενκαρέ. Εντάξει. Αλλά ήδη αρχίζει να παίρνετε μία αίσθηση για το τι επιχειρηματολογία. Βεβαίως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εδώ πέρα ότι βρισκόμαστε στο επίπεδο. Και ουσιαστικά οι καμπύλες δεν μπορούν να ξεφύγουν στην τρίτη διεύθυνση. Οπότε γι' αυτό το λόγο γίνεται το χάος. Το χάος γίνεται επειδή έχει αυτή την ελευθερία. Έχει την ελευθερία της τρίτης διεύθυνσης. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο του Abbott για τον κόσμο και τη φυσική σε δύο διαστάσεις. Το Flatland, το ξέρετε το βιβλίο αυτό? Το Flatland, ναι. Γίνεται μάχη μεταξύ των τριγώνων. Ναι, γίνεται μάχη μεταξύ των τριγώνων, ακριβώς. Υπάρχει ένα ωραιότατο βιβλίο που αν ήταν ο κόσμος διδιάστατος θα ήταν... Οπότε εδώ πέρα όλα αυτά έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι έχεις να κάνεις με τις δύο διαστάσεις. Γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Και παρότι είναι περιορισμένα, το ενδιαφέρον πράγμα είναι ότι είναι χρήσιμες οι δύο διαστάσεις. Είναι πολύ χρήσιμες. Είναι χρήσιμες επειδή μπορεί να πεις πράγματα. Για τις τρεις δεν μπορεί να πεις τίποτα, οπότε... Ευτυχώς τα τριδιάστατα γίνονται διδιάστατα πολλές φορές, οπότε κάπως μπορεί να πούμε μερικά πράγματα. Γιατί όταν πάμε... να πάρω για 10 λεπτά λίγο την οθόνη να δείξω κάτι όσον αφορά την πτώση στο ενδιάμεσο σημείο. Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το οποίο θέλω να βάλω σαν άσκηση, θα το βάλουμε σαν άσκηση, μπορεί να το κάνω και σήμερα, δεν ξέρω αν έχω χρόνο. Ότι τι χρόνο, τις και 20. Λοιπόν, πάρε την οθόνη. Α, δες τι, πάλι... 10 δευτερόλεπτα. Ναι, όσο θέλεις, δεν βιαζόμαστε. Να σπάσουμε και λίγη πλάκα. Περίμενε, Χάρη, μια στιγμή, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα, μια στιγμή. Ωραία, μπορεί να το πάρεις τώρα. Καθώς το γυρίζεις, υπάρχει μια ωραία ταινία, το Μπραζίλ, του Terry Gilliam, το οποίο δείχνει, είναι το Υπουργείο Αποφάσεων και δείχνει πώς παίρνουν αποφάσεις αυτό το Υπουργείο. Δεν ξέρω να το βλέπετε. Yes or no. Κάθε απόφαση παίρνετε με αυτόν τον τρόπο στο Υπουργείο αυτό. Οπότε, στην πραγματικότητα, καμία καμπύλη δεν μπορεί πρακτικά να φτάσει στο 1-1. Τα πράγματα ή θα πάνε στο 3-0 ή στο 0-2. Ωραία.
Ωραία, να πω τώρα κάτι άλλο. Θέλω, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος... Θα βάλουμε σαν άσκηση, θα σας βάλω σαν άσκηση να κάνετε, να κατασκευάσετε αριθμητικά την καμπύλη, η οποία αρχίζει από το... από την εφταθή διεύθυνση, να πάρουμε ένα παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση, και έρχονται στο... να τη βρείτε, να την υπολογίσετε, και επίσης και από το μηδέν, να κατασκευάσετε τις δύο καμπύλες, αυτές τις τρεις καμπύλες. Και αυτή είναι. Α, δεν βλέπετε την οθόνη μου. Συγγνώμη. Να κατασκευάσετε αυτές τις καμπύλες. Στις διαχωριστικές αυτές τις καμπύλες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πετύχετε την ένα. Αυτή και αυτή είναι φοβερά δύσκολες να γίνουν. Αυτές είναι εύκολα. Αυτή... Τι εννοείται είναι δύσκολο να γίνουν. Να τις υπολογίσουμε ή να... Να τις υπολογίσουμε. Θα δοκιμάσετε. Αυτή, θα δείτε. Να την πετύχετε είναι δύσκολο. Να την πετύχετε. Εντάξει. Εντάξει. Οι ένα και δύο είναι δύσκολες. Οι τρία και τέσσερα είναι πολύ εύκολες. Εντάξει, οπότε θα βάλουμε σαν άσκηση την άλλη εβδομάδα να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είχα σκοπό να το κάνω εγώ σήμερα για εσάς, αλλά αφήστε να το κάνετε εσείς πρώτα. Εντάξει, να το δούμε αυτό. Είναι χρήσιμο αυτό. Θα το βάλω σαν άσκηση. Λοιπόν, για να πάω... κοιτάξτε, έχουμε περίπου 40 λεπτά. Να αφήσω λιγάκι τη ζωγραφική προς το παρόν. Να αφήσω τη ζωγραφική, να πω μία ιδέα πρώτα-πρώτα, η οποία είναι χρήσιμη σαν θεωρία, κάπως να βάλουμε και λιγάκι θεωρία για να κάπως να γεμίζουμε μερικά πράγματα. Οπότε θα πω κάπως δύο πράγματα τα οποία είναι συμπληρωματικά, τα οποία το ένα το ξέρετε, αλλά θέλω να το ξέρετε, αλλά κάπως δεν ξέρω αν έχει γίνει απόλυτο κρυπτό, οπότε για να το δούμε βασικά αυτό πράγμα πώς πηγαίνει. Η παρατήρηση είναι η εξής. Όπως είπαμε ότι όταν έχω ένα... Αυτό δεν είναι αναγκαστικά σε δύο διαστάσεις, σε οποιασδήποτε διαστάσεις. Ουσιαστικά το δυναμικό μου σύστημα είναι ένα δυναμικό μου σύστημα το οποίο προσδιορίζει... Το χ είναι σε οποιαδήποτε διάσταση, οπότε μπορώ να το γράψω σαν διάνυσμα. Ισούται με κάποιο πεδίο ταχύτητας. Και αν είναι το σύστημα χρόνων εξάρτητα, αυτόνομο, δεν υπάρχει εξάρτηση της ταχύτητας. Με το χρόνο. Δηλαδή, το πεδίο ταχύτητας είναι το ίδιο ανά πάσα στιγμή. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα μπορώ να έχω βέλη, τα οποία οι τροχιές, από ό,τι έχουμε συζητήσει, είναι εφαπτώμενες στα βέλη αυτά. Το ερώτημα το οποίο έχω είναι το εξής. Πέστε ότι έχω αρχικά ένα συγκεκριμένο χωρίο α, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο όγκο, συγκεκριμένη στην περίπτωση των δύο διαστάσεων, επιφάνεια. Και αυτό το χωρίο αυτό εξελίσσεται μετά το χρόνο και γίνεται κάποιο άλλο χωρίο. Κάθε σημείο του πηγαίνει σε κάποιο άλλο σημείο και έχει μια καινούργια επιφάνεια αλφατόνος. Το ερώτημα είναι, εάν το δυναμικό μου σύστημα είναι το χ ντότσον με το βεχ, πώς αλλάζει το, ποιος είναι ο ρυθμός, ο τοπικός αριθμός αύξησης. Πέστε ότι έχω ένα μικρό εγκίδιο, πολύ μικρό, ένα μικροσκοπικό εγκίδιο. Ποιος είναι ο μικροσκοπικός, να το βάλω έτσι, δέλτα αλφα. Ποιος είναι ο ρυθμός αυτός αύξησης σε αυτό το σημείο, σε αυτό το μικροσκοπικό κομμάτι του εμβαδού του χωρίου αυτού. Και γενικά, ποιος είναι ο ρυθμός αύξησης του χωρίου αυτού, να το βάλω έτσι. Πόσο είναι, πώς μπορώ να υπολογίσω το διάλφα. Τι είσαι τρεις διαστάσεις, το όγκου και το καθεξής. Την απάντηση αυτή την ξέρετε? Την ξέρετε από τη μηχανική. Πέστε μου, για να δω πόσοι την ξέρουν αμέσως. Μηδέν δεν είναι. Όχι. Όχι. Είναι χαμιλτονιανό σύστημα. Είναι χαμιλτονιανό. Στα χαμιλτονιανά συστήματα είναι μηδέν, πράγματι. Αλλά αυτό δεν είναι χαμιλτονιανό σύστημα. Το ερώτημα είναι πώς δίνεται, τι είναι αυτό. Δεδομένου του πεδίου ταχύτητας. Πόσοι το ξέρουν αυτό χωρίς να πρέπει να πω τίποτα. Το ρωτάω για να, όχι για να... μπορεί να μου πείτε πώς το ξέρουν αυτό. Χωρίς να πω τίποτα εγώ παραπάνω. Έχει σημασία αυτό να το ξέρω. 0 συμπλην 1 είναι η πρόβλεψή μου. Ακούω, το ξέρει κανένας. Δημήτρης, πόσο κάνει?
Ρωτάω τον καθέναν πλέον ονομαστικά. Ε? Δημήτρης Τζιβραήλης, πόσο κάνει. Ζώης Γιφτόπουλος. Γνωρίζω, δεν γνωρίζω. Ναι, εγώ είπα κάτι και ήταν λάθος. Ωραία, είναι σημαντικό ότι δεν ξέρετε εσείς, γιατί πώς θα σας πω, είσαστε εξαιρετικά καλοί. Και... Δημήτρης Παπαγεωργίου. Η Μαρία θα το ξέρει βέβαια και δεν μιλάει. Μαρία. Δεν μου έρχεται τώρα, sorry. Είναι σημαντικό αυτό, φοβερά. Ποιος άλλος είναι... είχα και μερικά άλλα άτομα τα οποία είχαν καταπληκτική. Ο Δημήτρης, ο Κύρος. Πολύ καλά, εξαιρετικές ασκήσεις. Κύρο. Ναι, δεν μου έρχεται αυτό το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Εντάξει. Ωραία. Δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα παραπάνω. Είναι ουσιαστικά το τέτοιο. Η απόκληση είναι το... Είναι η απόκληση του πεδίου ταχύτητας. Deep της ταχύτητας. Το deep της ταχύτητας. Εντάξει. Αυτό είναι θεμελιακό και σημαντικότατο πράγμα. Το οποίο πρέπει, είναι, πώς να σας πω, πρέπει να το ξέρετε σαν την αλφαβήτα. Λοιπόν, για να τα αποδείξουμε αυτό. Για να έχει νόημα, ναι. Ναι, αλλά εντάξει. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό το πράγμα. Ο ρυθμός μεταβολής, λέει, του όγκου έχει να κάνει με την απόκληση. Μάλιστα, αυτός είναι και ο ορισμός της απόκλησης. Ένας ορισμός, φυσικός ορισμός της απόκλησης είναι ακριβώς αυτός. Είτε είναι το ηλεκτρικό πεδίο αυτό, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με το... Για να το δούμε αυτό το πράγμα, για να το αποδείξουμε. Δεν θα το αποδείξω, μπορεί να το αποδείξω, να δώσει κανείς πολλές αποδείξεις. Δεν θα δώσω πολύπλοκη απόδειξη, όπως αυτή την οποία δίνουμε στο βιβλίο της μηχανικής. Στα χαμιλτονιανά συστήματα αυτό είναι ακριβώς μηδέν, επειδή ουσιαστικά έχεις τα... Είναι το όπως... το τάμπλετ σας. Δεν βλέπω το τάμπλετ μου. Γιατί. Τι έπαθε. Περίεργα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό είναι η γενίκευση του UV, έτσι. Είναι η γενίκευση του UV, ακριβώς. Έλα. Τι έγινε. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία, συγγνώμη. Δεν ξέρω τι έπαθα. Λοιπόν, αυτό είναι γενίκευση του Λιουβίλ ακριβώς. Λοιπόν, για να το δείξουμε αυτό με τρόπο εύκολο, με τη συνέχεια. Φανταστείτε ότι ουσιαστικά εδώ πέρα, που είναι το δυναμικό μου σύστημα, έχω ουσιαστικά πυκνότητα, μια σταθερή πυκνότητα ρο. Εντάξει, είναι σαν ένα ρευστό το οποίο έχει πυκνότητα ρο. Η οποία είναι σταθερή, ρο ίσον σταθερό. Εντάξει. Έχω την ίδια πυκνότητα συγκεκριμένα από σωματίδια. Εδώ πέρα είναι σωματίδια τα οποία είναι όλα, έχουν την... η πυκνότητα είναι σταθερή. Και θέλω να βρω πόσο μάζα έχει αυτό το πράγμα. Η μάζα προφανώς θα είναι ρο. Είμαι σε δύο διαστάσεις, οπότε είναι ρο ντι α. Και θέλω να βρω τον ρυθμό μεταβολής της μάζας. Εντάξει. Ο ρυθμός μεταβολής της μάζας, τι θα είναι, θα ισούται ουσιαστικά, όπως ξέρετε, εδώ πέρα αυτή είναι σταθερός ο όγκος αυτός, σταθερή επιφάνεια, είναι ανάτο το σύνορο αυτό, είναι ουσιαστικά πόσο μπαίνει σε μονάδα ΔΤ από, έχω ένα πεδίο ταχυτήτων, οπότε ουσιαστικά αν ταχύτητα είναι έτσι, σε μονάδα ΔΤ θα έρθει αυτό το ΔΤ, που είναι αυτό το κομμάτι, επί το πόσο θα εισρεύσει σε αυτή την περιοχή θα είναι το εσωτερικό γινόμενο, αν πάρω το ds εδώ, το εσωτερικό γινόμενο του v επί το ν επί το ds. Εντάξει, επί δελτα t. Οπότε η μάζα στο χρόνο τ μείον τη μάζα το χρόνο τ ισούται, υποστηρίζω, με μείον, γιατί είναι μείον, διότι όταν το ν είναι προς τα έξω και το v είναι δεξιά, αυτό θα βγει αρνητικό, και ουσιαστικά μπαίνει η μάζα μέσα. Εντάξει, οπότε πρέπει να έχω αύξηση της μάζας, οπότε πρέπει να βάλω το μείον εδώ. V λοιπόν, επί ν, επί δέλτα S, ως το σύνορο του χωρίου. Και αυτό ως προς το δέλτα. Για να πάω το δέλτα από κάτω. Οπότε βλέπετε ότι ο ρυθμός μεταβολής του επιρρό, συγγνώμη, ρο είναι η ποσότητα, η πυκνότητα που έχω, η οποία είναι σταθερή, που την βγάζω έξω. Και εδώ πέρα το ρο βγαίνει ξαφνικά. Οπότε βλέπετε ότι ο ρυθμός μεταβολής αυτή τη στιγμή, εφόσον η πυκνότητα είναι σταθερή, ο ρυθμός μεταβολής λοιπόν της επιφάνειας, d, 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 α, είναι το ολοκλήρωμα του d, α, ισούται ακριβώς με μείον
Και χρησιμοποιώντας τον Γκάους, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό εδώ πέρα. Πάνω στον όγκο. Στο δέλτα, στο χωρίο αυτό. Οπότε αν είναι μικροσκοπικός ο όγκος, αυτό το πράγμα είναι DDT δέλτα α, ισούται με μείον, ναι, μείον δέλτα β, επί δέλτα. Το πρόσημο το έχω λάθος. Πρέπει να είναι συν δέλτα β αυτό. Νομίζω πως είναι σωστό, γιατί είναι... Ναι, σωστά είναι. Ναι, οπότε εννοούμε, ναι, όταν η απόκληση είναι, όταν η απόκληση είναι θετική, σημαίνει ότι μικραίνει ο όγκος. Εντάξει, συμπιέζεται το πράγμα. Όχι. Όταν το όταν είναι θετική, μικραίνει ο όγκος. Μικραίνει ο όγκος. Όχι, λάθος το έχω κάνει το πρόσημο. Είναι πηγή όταν έχουμε απόκληση. Ναι, όταν έχουμε, όταν είναι πηγή, άρα μεγαλώνει η επιφάνεια. Οπότε έχω λάθος το πρόσημο. Γιατί έχω λάθος το πρόσημο. Όταν η το V είναι παράλληλο στο ΙΤΑ. Όταν το V είναι έτσι και το νι είναι προς τα πάνω, σημαίνει ότι εδώ πέρα μπαίνει η μάζα, άρα μεγαλώνει η μάζα, ενώ το εσωτερικό γινόμενο είναι αρνητικό. Εντάξει, οπότε αυτό το πράγμα σωστά το έχω κάνει. Τι λάθος έχω κάνει. Όταν το, να το πάω έτσι, όταν το νι είναι έτσι και η ταχύτητα είναι προς τα έξω, σε αυτή χάνω μάζα, αυτό είναι θετικό, οπότε είναι μείον. Με το εδώ όμως δεν βλέπουμε τη διαφορά του όγκου. Ο όγκος υποτίθεται ότι τον πήρε σταθερό. Σωστά. Κάπως έπρεπε να γίνει διαφορετικά, πρέπει να γίνει η αλλαγή του όγκου. Ναι. Εδώ ο όγκος είναι σταθερός πράγματι. Θα πρέπει να μην... Συγγνώμη, είναι σταθερός ο όγκος και είναι σταθερή και η πυκνότητα, αλλά αλλάζει μάζα. Ναι, σωστά, σωστά. Εδώ πέρα όπως το έχω κάνει, αυτό πρέπει να είναι μηδέν. Διότι είναι ασυμπίεστο το ρευστό. Εντάξει, εδώ είναι σωστά. Εντάξει, δεν πάει έτσι. Δυστυχώς νόμιζα ότι θα τα καταφέρω με κόλπα τέτοιες μορφές να το κάνω. Απόλυτα σωστά. Είναι λάθος αυτή η απόδειξη, διότι ο όγκος εδώ πέρα είναι μηδενικό, δεν αλλάζει, οπότε θα πρέπει να κάνω, δυστυχώς θα πρέπει να κάνω την απόδειξη την κλασική. Θα μπορούσε κανείς να ξεχάσει λίγο την πυκνότητα εδώ και να πει ότι το μεγάλωμα του όγκου προέρχεται από μια ταχύτητα η οποία θα είναι συγγραμμική κάπως με το νι κάθε φορά. Ναι, εντάξει. Πρέπει να πάει κανείς στην απόδειξη. Εντάξει. Ξεχάσετε την απόδειξη αυτή. Ναι. Θα είχε μια μεγέθηση του συνόρου. Ξεχάσετε την απόδειξη. Νομίζω ότι θα τα κατάφερνα με αυτή την απόδειξη. Κανονικά θα την κάνω την απόδειξη αυτή. Μην την κάνω τώρα. Μπορώ να σας την κάνω και τώρα. Δεν είναι. Έχουμε χρόνο. Ας την κάνω. Λοιπόν, ας την κάνω την απόδειξη να τελειώνουμε. Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα θα κάνω θα το κάνω σωστά. Εντάξει, οπότε να το. Έχω ένα μικρό. Έχω ένα μικρό ογκίδιο και αυτό πηγαίνει και εξελίσσεται σε έναν άλλο ογκίδιο. Οπότε αυτό είναι οι αρχικές μου συνθήκες, αυτές είναι οι συνθήκες μου στο χρόνο χ-τ. Τότε σε πρώτη προσέγγιση το χ-τ είναι το χ-0 συν δέλτα τ επί την ταχύτητα στο σημείο 0. Εντάξει, θα το βάλουμε στο χ-0. Κάνοντας Taylor, εντάξει. Οπότε, ουσιαστικά, αυτό το οποίο έχω είναι ο όγκος το χρόνο τι, είναι το ολοκλήρωμα ως προς τα ντυχή, όλα αυτά τα ντυχή τα οποία βρίσκονται οι συνταγμένες του ντυχή εδώ πέρα. Οι συνταγμένες του ντυχή εδώ, στο καινούριο χρόνο, στο χρόνο τάφ. Αλλά τα σημεία αυτά μπορούν να θεωρηθούν σαν απεικόνιση των αρχικών σημείων χ-0. Εντάξει. Αλλά ξέρω ότι όταν αλλάζω έναν όγκο,
Όταν έχω έναν όγκο και τον αλλάζω, αν αλλάξω συντεταγμένες από τις χιτή και πάω στις συντεταγμένες της ντύχη 0, αυτό εδώ πέρα μπαίνει η Ιακωβιανή του μετασχηματισμού. Από χιτή σε χιμηδέν. Οπότε μπορώ αντί να κάνω τον υπολογισμό στο ΔΕΛΤΑ T, να το κάνω στο αρχικό σημείο στο χιμηδέν. Και ποια είναι η Ιακωβιανή του μετασχηματισμού αυτού? Η Ιακωβιανή του μετασχηματισμού είναι να πάρω κάθε συντεταγμένη του T, να τη διαιρέσω δια του χιμηδέν, την αντίστοιχη συντεταγμένη στον χρόνο 0, J, το σημείο, το JIJ είναι αυτό εδώ πέρα. Και αυτό πόσο κάνει, επειδή ξέρω ότι το χιΑΙΤ είναι αυτό, το χιΑΙΤ ισούται με χιΑΙ 0 συν δέλτα τ βιΑΙ, εντάξει, του χι 0. Οπότε η παράγωση του χιΑΙΤ ως προς χιΤζ 0 ισούται, εδώ πέρα βλέπετε την παραγωγή ως προς αυτό, οπότε αυτό τι μου κάνει, κάνει ένα μόνο όταν το I και το J είναι το ίδιο, συν δέλτα T, dvi, dhj. Όλο αυτό ως προς 0. Αυτό είναι ως προς την μηδενική. Οπότε βλέπετε ότι η Ιακωβιανή αυτού του πίνακα είναι, ας το κάνω σε δύο διαστάσεις, είναι 1 συν δέλτα T, dv1 ως προς dh2, 0, δέλτα T, δέλτα V2 ως προς T, Χ1, 0, και εδώ είναι 1. Εντάξει. Οπότε βλέπετε ότι το ΑΤ είναι η επιφάνεια στο χρόνο ΤΑΦ συν δέλτα T. Αυτό ισούται με το αρχικό, με το ΔΧ0, εντάξει, σε μια διαστάσεις, σε δύο διαστάσεις εδώ πρέπει να το κάνουμε. Εντάξει, επί την Ιακωβιανή του μετασχηματισμού, η Ιακωβιανή αυτή του μετασχηματισμού είναι 1. Εντάξει. Και έπειτα βλέπετε ότι τι γίνεται εδώ πέρα πάλι. Έχετε βάλει μόνο άσο στη διαγωνία. Συγγνώμη, έχω κάνει. Ναι, έχω ξεχάσει. Ναι, έχω ξεχάσει. Έχει απόλυτα δίκιο. Ποιο είναι ο. Έχω κάνει λάθο εδώ. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα. Αυτό είναι ένα συν δέλτα τ dφ1 dχ1. Το έχω ξεχάσει αυτό. Αυτό είναι ένα συν δέλτα τ επί dφ. Συγγνώμη. dφ2 dχ2 και αυτό είναι dφ. Το κάνω. Να το ζωγραφίσω, να το κάνω πάλι. Μια κοβένη, να την πω πάλι. Συγγνώμη. Λοιπόν, J είναι. Λοιπόν, είναι η ορίζουσα, το πρώτο κομμάτι είναι η παράγωση ως προς το 1, οπότε είναι 1 συν δέλτα T, T, V1, T, Χ, 1, 0. Εδώ είναι δέλτα T, T, Φ1, T, Χ2, 0. Δέλτα T, D, Φ2, D, Χ1, 0, 1 συν δέλτα τ, dφ2, dχ2, 0. Οπότε αναλύοντας αυτό το πράγμα, βλέπετε ότι έχω όρους οι οποίοι είναι 1, έπειτα έχω έναν όρο ο οποίος είναι δέλτα τ, ο οποίος είναι το dβ1, dχ1, dβ2, dχ2, το οποίο είναι το dβ, η απόκληση, και έπειτα έχω έναν όρο ο οποίος είναι δέλτα τ τετράγωνο. Όρη τάξεως δέλτα τ τετράγωνο. Οπότε αυτό κάνει το αΤ λοιπόν, ισούται με το α0, αυτό είναι το 1, συν δέλτα τ το ολοκλήρωμα της απόκλησης στο αρχικό χωρίο, συν όρη δέλτα τ τετράγωνων. Συγγνώμη. Το οποίο βλέπετε ότι αμέσως δίνει, συγγνώμη, το οποίο αμέσως δίνει αΤ μείον α0, αυτό είναι η αΤ συν δέλτα τ, συγγνώμη. αΤ συν δέλτα μείον αΤ. Αυτό ήταν αρχική τέτοια. Εδώ είναι προωθημένη. Διορόδια του δέλτα, δέλτα τ, ισούται με το ολοκλήρωμα στην επιφάνεια.
συν όρη, δελτα τ τώρα. Οπότε το δελτα τ πηγαίνει στο 0. Έχω την παράγωγο, η αλλαγή της επιφάνειας, ισούται με το ολοκλήρωμα, πάνω στην επιφάνεια όλο, επί αυτού του πράγματος. Το οποίο προφανώς δίνει ότι αν η επιφάνεια είναι πάρα πολύ μικρή, δίνει αυτό το οποίο περιμένουμε. Αν είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό μπορεί να βγει έξω, και αυτό είναι η τιμή στο σημείο αυτό δια του ΔΑ. Οπότε βγαίνει το κλασικό αυτό αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα είναι επεπερασμένος ο όγκος. Οπότε πόσο πρόκειται να αλλάξει μια επιφάνεια, ουσιαστικά έχει να κάνει με την απόκληση αυτού του πεδίου. Εντάξει. Οπότε η απόκληση μας λέει το ρυθμό αλλαγής επιφάνειας. Εντάξει. Αυτή είναι η φυσική σημασία αυτού του πράγματος. Ωραία. Αυτό είναι το κλασικό, είναι η γενίκευση του θεωρήματος Liouville. Αν κοιτάξετε στο βιβλίο της μηχανικής, μπορεί να τα δείτε μάλιστα αναλυτικά αυτά γραμμένα. Εντάξει. Έχουμε ένα λάθος στη 10-28. Σήμερα το έκανα και το ξανακοίταζα. Α. Αντί να γράψουμε τον την έχω σημειωτέων το έχω ξαναγράψει αυτό το κομμάτι, Χάρη. Α, εντάξει. Ναι, ωραία. Και μάλιστα καλό είναι επευκαιρία να το βάλω, γιατί είναι καλύτερα γραμμένο τώρα. Ωραία. Ναι, γιατί το κοίταζα και το διάβαζα κι εγώ και τραβούσα τα μαλλιά μου. Ναι. Το έχω ξαναγράψει καλά, γιατί το συζητάγαμε τότε που θα κάνουμε για την υπόθεση της επανέκδοσης. Ναι. Το έχω ξαναγράψει συγκεκριμένα. Αυτό έχω ξαναγράψει. Οπότε είναι ευκαιρία, θα σας το βάλω αυτό το ξαναγραμμένο κομμάτι. Θα το βάλω και στα παιδιά στο δεύτερο έτος. Ναι, καλό να το κάνουμε, γιατί είναι μπερδεμένο το όπως είναι γραμμένο εκεί. Οπότε θα το βάλω αυτό. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο πόρισμα. Γιατί είπαμε ότι ένα από τα κεντρικά ερωτήματα είναι πότε θα καταλαβαίνουμε, πότε υπάρχουν οριακοί κύκλοι και πότε δεν υπάρχουν. Και ένα πάρα πολύ όμορφο πόρισμα αυτού του πράγματος, προφανές πόρισμα, είναι το εξής, ότι πέστε ότι υπάρχει μια κλειστή τροχιά στο σύστημα. Οριακός κύκλος σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κλειστή τροχιά στο σύστημα. Εντάξει. Και εξελίσσεται το σύστημα συν το χρόνο. Εντάξει. Οπότε εγώ ας πάρω αυτό το χωρίο. Το χωρίο το οποίο βρίσκεται εντός αυτής της κυκλικής τροχιάς. Τι συνεπάγεται αυτό για την απόκληση του διανυσματικού πεδίου? Το ολοκλήρωμά της πρέπει να είναι μηδέν. Η επιφάνεια αυτή προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει, εφόσον είναι μέσα σε μια κυκλική τροχιά. Το dα dt αυτού του πράγματος είναι μηδενικό. Άρα, αν πρόκειται να υπάρχει τέτοια τροχιά, πρέπει στο εσωτερικό της να είναι το dv ίσον με το 0. Πολύ ωραία. Αλλιώτικα δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε με τον τρόπο αυτόν, βλέποντας τις περιοχές που υπάρχει απόκληση, μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι παντού θετικά, αν βρούμε περιοχές όπου υπάρχει πάντοτε αυτό το πράγμα είναι διαφορετικό, είναι ενός προσήμου, αποκλείεται σε αυτές τις περιοχές να υπάρχει οποιαδήποτε τροχιά κλειστή. Αν υπάρχει τροχιά η οποία είναι κλειστή, πρέπει να περιέχει περιοχές και θετικής απόκλησης και αρνητικής απόκλησης. Εντάξει. Οπότε αυτό ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και είναι πάρα πολύ, δηλαδή αμέσως κανείς μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα γύρω από την συμπεριφορά του συστήματος. Οπότε αυτό είναι μια βασική έννοια την οποία θα χρησιμοποιήσουμε και θα παίξουμε λιγάκι, θα την τελειοποιήσουμε λιγάκι αυτή τη γνώση μας, κάνοντας, και θα μας φανεί αυτό και πάρα πολύ χρήσιμο όταν μιλήσουμε για τη σταθερότητα των οριακών κύκλων σε λιγάκι. Λοιπόν, νομίζω σαν τελευταίο θέμα σήμερα, έτσι δεδομένου ότι πιάσαμε πολλά, να σας αφήσουμε μία άλλη γεύση, κάπως και να προβληματιστείτε λιγάκι. Θέλω να πιάσω ένα άλλο θέμα το οποίο θα κοιτάξουμε. Και αυτό έχει να κάνει με ταλαντώσεις.
Και θα πάρω ταλαντώσεις οι οποίες έχουν μια ιστορική σημασία. Θα πάρω ταλαντώσεις, θα πάρω ένα πρόβλημα ταλάντωσης. Αυτός είναι ένας αρμονικός ταλαντωτής. Ο οποίος όμως δέχεται μια περίεργη έννοια, μια περίεργη τριβή. Μάλιστα δεν είναι τριβή, όταν το χ είναι μικρότερο από το 1, αυτό είναι αντίθετη τριβή. Και όταν το χ είναι μεγαλύτερο από το 1, αυτό είναι θετικό, οπότε δουλεύει σαν τριβή. Οπότε για πάρα πολύ μικρά χ είναι αντιτριβή και για πάρα πολύ μεγάλα χ είναι τριβή. Αυτή η εξίσωση λέγεται Van der Pol. Συγγνώμη που διακόπτω, Πέτρο. Γράφει ο Δημήτρης ότι φαντάζομαι ότι και ο στροβιλισμός λέει θα είναι σημαντικός για να υπάρχει κλειστή τροχιά. Ο στροβιλισμός δεν παίζει κάποιο ρόλο στην κίνηση. Όχι. Μα ας πούμε, αν ο στροβιλισμός είναι 0, τότε πώς θα μπορεί να κάνει κλειστές τροχιές να πηγαίνει γύρω-γύρω, για παράδειγμα. Α, υπ' αυτή την έννοια το λες. Εντάξει, ναι. Θυμάσαι το μαγνητικό πεδίο, το αντιπαράδειγμα που έχει κανείς με στροβιλισμό 0. Mm-hmm. Περίμε λιγάκι. Αν όπως το μαγνητικό πεδίο πέφτει προς τα έξω σαν ένα διάρ από έναν ευθύγραμμο αγωγό, ο στροβιλισμός mm-hmm. του είναι 0 σε όλη την περιοχή απ' έξω. Παρ' όλα αυτά το μαγνητικό πεδίο στροβιλίζεται γύρω από το καλώδιο. Αχα. Σωστά, σωστά. Το έφερα σαν αντιπαράδειγμα περισσότερο. Ναι. Για να... θα μιλήσουμε για την ιδέα την οποία είπε ο Δημήτρης. Μίλησε. Δημήτρη, θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο λες σε λιγάκι. Έχει να κάνει με την ιδέα. Αυτό το οποίο λες έχει περισσότερο να κάνει με την ιδέα των δικτών του Ποϊνκαρέ. Θα το συζητήσουμε σε λιγάκι αυτό. Okay, κάτι έχασε. Okay. Ευχαριστώ. Θα το πιάσουμε αυτό το πράγμα. Αυτή την πτυχή δηλαδή. Το πόσο κάτι γυρίζει. Αυτό το έχει κάνει όμορφη θεωρία ο Ποϊνκάρε. Θα είναι το επόμενο πράγμα το οποίο θα πούμε σε λιγάκι. Αλλά περίμενε, θα τα πούμε σε λίγο. Λέμε μερικά πράγματα κάπως για να αρχίσουμε κάπως να βλέπουμε όλο τον... Λοιπόν, θέλω να μιλήσω εγώ για αυτό το πρόβλημα λιγάκι τώρα. Δεν έχω πολύ χρόνο, αλλά θέλω να δείξω κάτι. Να σας δείξω μια ιδέα τουλάχιστον. Αυτός είναι ένας ταλαντωτής. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο όρος εδώ πέρα, θα μπορούσα να το μετατρέψω αυτό στο χώρο των φάσεων. Αυτό θα μου έδινε ουσιαστικά τροχιές, οι οποίες είναι κυκλικές τροχιές, όπως τα έχω επιλέξει μάλιστα τα πράγματα. Θα έχω μια απειρία από ταλαντώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβούν. Εντάξει. Πέστε λοιπόν εγώ τώρα ότι αυτό το οποίο κάνω είναι ότι βάζω ένα πάρα πάρα πολύ μικρό έψιλον εδώ πέρα. Έψιλον στις 10 εις την μείον 8 είναι. Εντάξει. Εδώ πέρα αυτό είναι ενδιαφέρον πρόβλημα υπό την εξής έννοια και είναι παράδειγμα χαρακτηριστικό ότι παρότι εδώ πέρα βλέπετε το σημείο το μηδενικό το οποίο είναι σημείο ισορροπίας, μπορώ να το γράψω αυτό το σύστημα, ας το γράψω έτσι. Χ dot ίσον ψι, ψι dot ίσον με μείον χ, μείον έψιλον, χ τετράγωνον, μείον ένα ψι. Αυτό είναι το αντίστοιχο πρόβλημα σε δύο διαστάσεις. Και βλέπετε το σημείο ισορροπίας είναι το ψ ίσον με το 0 και το χ ίσον με το 0. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Χ ίσον με 0, ψ ίσον με 0. Ένα σημείο ισορροπίας υπάρχει. Και εδώ πέρα βλέπετε το σημείο ισορροπίας στην γραμμική ανάλυση είναι ακριβώς ένα κέντρο. Το οποίο, όπως έχουμε πει από το θεώρημα του Γκρόμπμαν, αν μπουν μέσα οι μη γραμμικοί όροι, η τοπολογία μπορεί να αλλάξει. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα γίνεται ασταθές. Θα το δείξουμε αυτό το πράγμα. Είναι ασταθές. Οπότε δεν μπορεί να κρατηθεί εδώ πέρα. Εδώ πέρα, παρότι ήταν σε ουδέτερη αστάθεια, η ύπαρξη αυτού του όρου για πάρα πολύ μικρά χ το καθιστά συγκεκριμένα ασταθές και γίνεται κάποια σπήρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα μετατρέπεται. Δηλαδή τοπολογικά αυτό το πράγμα θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Θα γίνει. Τέτοιο. Φύγει προς τα έξω. Τοπολογικά είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Έσπασε η τοπολογία του κύκλου. Εντάξει, και έχει γίνει σπήρα προς τα έξω. Λοιπόν, το ενδιαφέρον πράγμα το οποίο υπάρχει εδώ πέρα είναι το εξής, ότι και για οποιοδήποτε έψιλον διαφορετικό του μηδενός υπάρχει μία τροχιά που πηγαίνει το σύστημα και καταλήγει. Αν έρχεται από μέσα π
πηγαίνει προς τα εδώ και ένα έρχεται προς τα έξω. Γιατί όταν το χ είναι πολύ μεγάλο, μικραίνει. Δουλεύει σαν τριβή αυτό το πράγμα και πέφτει. Και τελικά πηγαίνει και υπάρχει μια τροχιά, ειδική τροχιά, ένας οριακός κύκλος. Υπάρχει μια καταπληκτική τροχιά δηλαδή. Αυτή η τροχιά εδώ πέρα. Όπου το σύστημα καταλήγει. Και όλες οι τροχιές καταλήγουν σε αυτόν τον, ο οποίος δεν είναι αναγκαστικά. Όταν λέμε οριακός κύκλος, εννοούμε κύκλος υπό την έννοια ότι είναι περιοδική τροχιά. Βεβαίως, όταν το ε είναι πάρα πάρα πολύ μικρό, αναμένουμε κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή από όλη την απειρία των περιοδικών τροχιών, επιλέγεται μία τροχιά μόνο. Και όλο το σύστημα πηγαίνει και δουλεύει σαν ρολόι ακριβώς πάνω και γυρίζει γύρω και καταλήγει σε αυτό το πλάτος. Και ταλαντώνεται με αυτό το πλάτος. Επιλέγεται μόνο μία τροχιά. Μία περιοδική τροχιά. Μάλιστα, δεν είναι καταπληκτικό αυτό το πράγμα? Έχουμε επικοινωνήσει τι συμβαίνει εδώ πέρα? Είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό το οποίο θα κάνω τώρα στο λίγο χρόνο τον οποίο έχω είναι να σας δώσω ένα πρώτο επιχείρημα. Αυτό το πράγμα μπορεί να υπολογιστεί και μπορεί να τα δούμε αυτά τα πράγματα σε λεπτό. Μάλιστα θα το υπολογίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά πρώτα θέλω να δώσω απλώς ένα πρώτο επιχείρημα, σαν ιδέα, το πώς θα βρούμε αυτή την τροχιά όταν το ε είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Μάξε. Το ε πέστε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μικρό. Οπότε θα πάρει πάρα πολύ χρόνο για να φτάσει κανείς σε αυτή την τροχιά. Εντάξει. Ο χρόνος που θα πάρει για να φτάσει κανείς σε αυτή την τροχιά προφανώς εξαρτάται από την τριβή που έχει στο σύστημα, η οποία προφανώς είναι πολύ μικρή και θα πάρει πάρα πολύ χρόνο για να την πλησιάσει. Αλλά εμείς έχουμε άπειρο χρόνο και περιμένουμε και τελικά θα καταλήξει εκεί πέρα. Και επειδή το σύστημα αυτό είναι κατ' ουσίαν ένας αρμονικός ταλαντωτής με λίγο αυτό τον όρο, με λιγάκι όρο αυτής της μορφής, ας θεωρήσω, ας κάνω την υπόθεση ότι κατ' ουσίαν οι τροχιές δεν είναι σχεδόν όπως αυτές του αρμονικού ταλαντωτή. Δηλαδή πέστε ότι λοιπόν είναι μια τροχιά ακριβώς τέτοια. Α ή μη τον οντάθο. Αν ήταν αρμονικός ταλαντωτής, η τροχιά θα ήταν αυτή. Και η ιδέα είναι η εξής. Εάν πάρω αυτό το σύστημα εδώ, μπορώ να φτιάξω ένα αντίστοιχο ενεργειακό σύστημα, να φτιάξω την ενέργεια του συστήματος, να πολλαπλασιάσω αυτό δηλαδή π.χ. dot και να ολοκληρώσω. Οπότε έχω dt, πολλαπλασιάζω αυτό με το χ dot, θα γίνει χ dot τετράγωνο δια 2, συν χ τετράγωνο δια 2, ίσοτε με μείον ε χ τετράγωνο μείον 1 επί χ dot τετράγωνο. Εντάξει. Εάν υπάρχει κλειστή τροχιά, αυτό δεν έχω κάνει καμία προσέγγιση αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρχει κλειστή τροχιά, πέστε υπάρχει μια τροχιά γάμα, τότε τι πρέπει να συμβαίνει? Αν πάρω το ολοκλήρωμα αυτό γύρω από αυτή την τροχιά του dt, αυτό πόσο πρέπει να είναι? Αυτό πρέπει να είναι ούτε με το 0. Διότι θα είναι η τιμή αυτής της συνάρτησης, αν αρχίσω από αυτό το σημείο και ξαναγυρίσω στο ίδιο σημείο, η μεταβολή αυτής της συνάρτησης είναι ακριβώς μηδενική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν υπάρχει κλειστή τροχιά, η κλειστή τροχιά πρέπει να έχει την ιδιότητα ότι η τριβή, ότι η ενέργεια με εισαγωγικά δεν πρόκειται να αλλάξει. Δηλαδή όσο έχει κερδίσει, τόσο έχει χάσει. Δηλαδή επί μιας κλειστής τροχιάς αναγκαστικά πρέπει να ισχύει ότι χ τετράγωνον μείον 1 για χ τετράγωνον ως προς αυτό, κάνοντας επί της τροχιάς αυτής, dt, αυτό πρέπει να ισούται με το 0. Αν δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει. Η κλειστή τροχιά πρέπει να ικανοποιεί ακριβώς αυτή την συνθήκη. Ούτως ώστε, δηλαδή βρήκαμε μία ποσότητα, την οποία γράψαμε dt, μιας ποσότητας η οποία, όταν γυρίσω γύρω-γύρω-γύρω, αυτή είναι η ενέργεια στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα πρέπει ουσιαστικά να γίνει μηδενική, το οποίο αμέσως μας δίνει μια συνθήκη για το τι πρέπει να ισχύει για τους άλλους όρους. Δηλαδή πρέπει οι άλλοι όροι να ικανοποιούν ακριβώς αυτή τη σχέση,
ούτως ώστε αν υπάρχει αυτή η τροχιά γάμα. Και πράγματι, εάν θεωρήσουμε ότι αυτή η τροχιά υπάρχει και θεωρήσουμε ότι είναι σχεδόν κυκλική, που είναι καλή υπόθεση, γιατί ουσιαστικά τα πράγματα δεν είναι πολύ διαφορετικά. Τι έχουμε, κύκλους έχουμε. Εντάξει. Απλώς μπορεί να έχουμε κύκλους οι οποίοι σιγά σιγά να αλλάζουν, αλλά κυκλικά πρέπει να μένουν τα πράγματα. Εντάξει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Λίγο πιο πάνω, εκεί που είναι το έψιλον, την πρώτη φορά το έχετε γράψει χιντότ και τη δεύτερη χιντότ τετράγωνο. Ποιο από τα δύο είναι? Ποιο? Έχω πολλαπλασιάσει αυτό το πράγμα, αυτή τη σχέση με χιντότ, για να κάνω την ενέργεια. Α, οκ. Okay. Δεν το κατάλαβα. Πολλαπλασιάστηκε αυτό με χιντότ για να γίνει ενέργεια. Καλώς, ευχαριστώ. Οπότε, αλλιώτικα δεν έχω αυτό. Ουσιαστικά έκανα τις πράξεις ότι χιντότ επί χ δύο τελείες, συν χ επί χ dot. Αυτή δεν είναι, συγγνώμη. Εντάξει, κατάλαβα, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Είχα χάσει αυτό το σημείο. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να ισούται με το μηδέν. Αυτή είναι η κατανάλωση ενέργειας. Είναι προφανές, η κατανάλωση ενέργειας, η οποία είναι αυτό, πρέπει να ισούται με το μηδέν. Οπότε αν βάλω τώρα, δοκιμάσω, ποιο είναι το α, αν βάλω μια τέτοια λύση, γιατί αναμένω να είναι κάτι παρόμοιο, γιατί το ε είναι πάρα πολύ μικρό, ουσιαστικά μπορώ να βρω πώς είναι το α. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό το πράγμα, λοιπόν, οπότε είναι το ολοκλήρωμα που 0, η περίοδος είναι 2π, 0 είναι 2π, θα είναι α τετράγωνον, ημίτωνον τετράγωνον τάφ, μείον 1, επί α τετράγωνον, συνημίτωνον τετράγωνον τ, ή τ, και αυτό κάνει α τετάρτης, ολοκλήρωμα 2π, ημίτωνο τετράγωνο, συνημίτωνο τετράγωνο, οπότε αυτό είναι ημίτωνο τετράγωνο της διπλάσιας γωνίας για 4, εντάξει, επί dt, μείον α τετράγωνο, ολοκλήρωμα από 2π, ημίτωνο τετράγωνο, dt, εντάξει. Αυτά τα ολοκληρώματα, το ολοκλήρωμα... Είναι συνημίτωνο τετράγωνο το δεύτερο, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Συγγνώμη, Χάρη. Ευχαριστώ. Εντάξει. Οπότε αυτό το πράγμα κάνει α τετάρτης. Το ολοκλήρωμα αυτό πόσο κάνει? Κάνει 2π. Εντάξει. 2π δια 4. 2π δια 2. Εντάξει. 2π δια 2. Όχι. Είναι 2π δια... π δια 4. Ναι, ναι, π δια 4. 2π δια 2, οπότε είναι... Ναι. Είναι π δια 4. Εντάξει. Το άλλο κάνει μείον α τετράγωνο, π δια 2. Π δια 8, συγγνώμη. Π δια... Όχι. Π. Π, ακριβώς. Π. Εντάξει. Είναι το συνημίτωνο, αυτό κάνει 2 π δια 2. Εντάξει, οπότε κάνει π. Οπότε όλο αυτό κάνει π α τετράγωνο δια 4 μείον 1. Οπότε εξ αυτού βγάζουμε ότι είναι α ίσον 2. Δηλαδή ουσιαστικά από όλες τις τροχιές αυτού του συστήματος, το σύστημα αυτό πρόκειται να έρθει στην καμπύλη η οποία έχει ακτίνα 2. Προσέξτε, η εξίσωση την επαναλαμβάνω. Είναι ε χ dot τετράγωνο μείον 1 χ dot συν χ, είναι ένα σταλαντωτή στον οποίο έχω βάλει αυτή την περίεργη τριβή ίσον με το 0. Εντάξει. Και η λύση είναι, κατά προσέγγιση, όταν το ταφ πάει στο άπειρο, η καμπύλη θα είναι χ ίσον, οριακός κύκλος, είναι το χ άπειρο, το βάλουμε το χ ωμέγα, το κάνουμε πιο έτσι όμορφο, είναι το σύνολο ωμέγα, το χ ωμέγα, το σύνολο αυτού, είναι το 2 φορές ημίτωνο τ. Μπορεί να έχει και μια, κάποια φάση αυτό, οποιαδήποτε φάση. Η φάση δεν ξέρω. Εντάξει. Οπότε αυτό αναμένουμε. Δεν ακούω. Αποδείξαμε για την ύπαρξή του, έτσι. Δεν έχουμε αποδείξει. Έχουμε πει ότι αυτό θα ήταν συνεπές. Ναι, αλλά εφόσον βρήκαμε... Δεν το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα. Έχουμε πει ότι μια τέτοια τροχιά θα ήταν συνεπής. Εντάξει. Δεν το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι αποδείξει. Αν υπήρχε, θα είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει. Ναι, δεν έχουμε αποδείξει ότι υπάρχει. Εντάξει.
Και επίσης το πλάτος είναι παραπάνω από ένα, ήταν προφανές, γιατί αν ήταν παρακάτω από ένα, το χ τετράγωνο μείον ένα θα ήταν μόνιμα αρνητικό και θα είχαμε μια μόνιμη αντιτριβή. Άρα θα μεγάλωναν τα πράγματα με το χρόνο. Ναι, αυτό το οποίο κανείς όταν το βλέπει κανείς αυτό το πράγμα, αισθάνεται και λέει, αν το ρωτήσει κανένας κάποιον, ποια θα είναι η ακτίνα αυτού του πράγματος, η πρώτη σκέψη την οποία θα έλεγε θα ήταν χ ίσον ένα. Γιατί δεν είναι χ ίσον ένα. Το χ ίσον ένα είναι μέσα. Γιατί δεν είναι χ ίσον ένα. Θα ικανοποιεί ή δεν ικανοποιεί την εξίσωση το χ ίσον ένα. Δεν ακούω. Δεν ικανοποιεί την εξίσωση. Ούτε και αυτό ικανοποιεί την εξίσωση. Καλά, εντάξει, δεν ικανοποιεί την εξίσωση την εδώ πέρα, το παραπάνω, ναι, το ενεργειακό, σωστά, ναι, το έχουμε δείξει αυτό, δεν ικανοποιεί το ενεργειακό. Αλλά λέω αν το κοιτάξει κανείς από πλευράς δυναμικής, χωρίς να κοιτάξει κανείς ενεργειακά. Εντάξει, σκεφτείτε το. Λοιπόν, να σας αφήσω εγώ εδώ πέρα. Θα βάλω σαν ασκήσεις, τι ασκήσεις θα βάλω. Θα βάλω μία άσκηση από τον Strongatz. Κοιτάξτε, θα βάλω μία άσκηση την 5-1-10. Κάποια άλλη, για να ζωγραφίζετε, ζωγραφική. Θα βάλω την άσκηση για να βρούμε τα... Να βρούμε στην αυτή πολλαπλότητα. Και θα βάλω κάτι... Μία άσκηση μικρή για να κάπως να εμπεδώσει το θέμα του της απόκλησης. Εντάξει. Θα βάλω αυτές τις λίγες ασκήσεις για να τις συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα. Εντάξει. Οπότε νομίζω ότι αυτά για σήμερα. Κάναμε πολλά και διάφορα. Δεν ξέρω αν καταφέραμε να μεταφέρουμε τίποτα. Πάντως είδατε κάπως πώς κανείς σκέφτεται γύρω από τα ζητήματα. Εντάξει, και θα συνεχίσουμε. Ωραία. Ωραία. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ωραία. Καλώς απόγευμα, παιδιά. Πέτρο, να μιλήσουμε οι τρεις. Να μιλήσουμε, ναι, να μιλήσουμε. Ναι. Θα ξανανοίξεις, έτσι. Ναι, σταματάω και... Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα, παιδιά. Τα λέμε, τα λέμε. Γεια σας. Να κλείσω την, πώς λέγεται, το recording.